Καλημέρα μας αρχικά. Καλημέρα μας. Βρεθήκαμε στη Βουλγαρία, είναι η ώρα 11 το πρωί να πίνουμε μπύρες. Έχει το ημέρα. Τώρα λοιπόν θέλουμε αρχικά να πούμε έναν ευχαριστώ στο Top Kinesis και στους developers του CYView, οι οποίοι χορηγήσαν μας για την εκδρομή που κάνουμε σήμερα για το podcast δαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε αρχικά και τον κόσμο. Ως τώρα που μας στηρίζει, να μας στηρίζουν όσο γίνεται, ένα ουλιο πρόσεκτη. Το λοιπόν, γιατί έγινε μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες και απλά είναι κρίμα να μείνει, να αιωρείται. Θέλει μια κουβέντα ο φίλος μου ο Πάνος. Το λοιπόν, καταρχάς, να θέλω να απολογηθώ για το άτυχε συμβάν του τελευταίου επεισοδίου και θέλω να ξέρω ο κόσμος και εκείνοι που είδαν όλο το podcast, πιστεύω καταλάβαν ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που προωθούν του είδους τις πράξεις, ούτε είμαι υπεράνθρωποι με λεφτά και δύναμη να μεταχειρίζονται γυναίκες είτε ανήλικες είτε ενήλικες. Είμαι πατέρας, θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σαν κόσμο καθαρό. Σίγουρα είμαστε όλοι εναντίον που μας συμβαίνουν τα πράγματα. Η κουβέντα, ίσως και εγώ με τον τρόπο μου να αφήσω να εννοηθεί κάτι άλλο που πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ της κατάστασης. Αν το αφήσουμε όσο δάμε, σίγουρα κανένας μας, εμπιστεύω κανένας υγιής σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν είναι υπέρ του να μεταχειρίζονται οι γυναίκες, οι άντρες με δύναμη. Θα το αφήσουμε μέχρι εδώ, απολογούμε ξανά αν άφησα τέτοιον υπονοούμενο άθελα μου, γιατί λέω ότι σε κανένα περίπτωση δεν ήταν πρόθεσή μου. Και συνεχίζουμε. Μια χαρά. Το λοιπόν, πέμουν να δούμε πώς μας σωρείς, πώς ήρθαμε πάνω. Φίλε, εγώ να σου πω έτσι με λίγες λέξεις. Θρύλε μαγεία, διπλό στη Βουλγαρία. Είσαι αρκετά αισιόδοξο σωρό. Ήρθαμε για ένα σκοπό, ναι. Σωστόν. Και θα ήταν κρίμα να μην ερχόμαστε για τον σκοπό. Θεωρώ ότι αρκέψαμε και σιγά σιγά πορτοκαλίζει η Σοφιά. Είναι ωραία πόλη για έτσι χρώμα μπάι της. Ναι, πραγματικά. Ξεκινήσαμε ένα αντικειμενικά από το καφέ που βρισκόμαστε τώρα, το οποίο εγκρίνει αλλά είναι όλα πορτοκαλιά. Πραγματικά. Πέμπα λίγο για την ομάδα. Τόσο θα βλέπεις τώρα πράγματα, με τις απουσίες μας, με τα... Απουσίες εν τέλει εγώ τι θέλω. Όπως ήρθαν τα πράγματα, ο κάτω σε φέρε μας στην Πουγερόν. Οι παίχτες μας μπήκαν όλοι μέσα. Φαίνεται είμαστε έτοιμοι. Θέλεις να πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να ήταν και επικοινωνιακό τρίκ του όπου σου είπαμε με τις απουσίες. Δεν θεωρώ επικοινωνιακό, γιατί... γιατί anyway ήταν να δει η ομάδα και οι παίχτες να μπουν και οι αντίπαλοι. Οπότε το να τους πω τρεις ημέρες πριν ότι θα παίξουν κάποιοι, ήταν να το μάθω. Τώρα το ποιοι είναι έτοιμοι και ποιοι είναι να παίξουν είναι άλλη κουβέντα. Ας είναι δουλειά προπονητή. Φαίνεται ότι έχουμε καλό σύνολο. Ήρθε ο φίλος μας ο Σόζος πίσω τον οποίο πριν και ο επεισόδιο εμείς θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Ήρθε, έχει πολλές πιθανότητες να είναι και αρχηγός. Εγώ θεωρώ ότι να είναι αρχηγός. Δεν ξέρω τώρα, εσύ ρε μια να τα κάνει χτες. Ο Κάττος για Μαρκίνιος, για Φεράρι. Να δώσουν βοήθειες, ναι. Δεν ξέρω αν θα τους ζούμε. Βασικούς δεν νομίζω. Όχι βασικούς. Γενικά το αν θα βρεθούν στο πλάνο καθόλου σήμερα. Can we have two more, please? Εντάξει. Παίζει πολλά το ενδεχόμενο του τον. Σε περίπτωση που... Που τη στιγμή μπορεί να μπει ο Σόλτζα μέσα, οπότε ελευθερώνει μια θέση στο κέντρο και οποία είχαμε κλειστεί τα προηγούμενα. Εμένα πάνω χαρά μου, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αν δεν παίξει ο Ντάρσι μέσα στο κέντρο, να τον αντικαταστήσει επάξια, και είμαι σίγουρος για τούτον, ο δικός μας Γιάννης, ο Σατσούι μας. Πολλά πιθανό, δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν. Εγώ εντάξει έκαμα το ξεκαθαρό ότι γουστάρω πολλά είναι το Μιτσί. Πολύ μας βέβαια. Τούτον είναι ξεκάθαρον προς όλους πιστευκό. Εγώ έθεσα στην τραπέζι προχτές μεταξύ μας που μιλούσαμε. Υπάρχει πιθανότητα και του Μπούπα
για κόφτης. Λάξει και μπροστά το ζάμο σαρφό. Ναι. Okay, ναι, 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 υπάρχει πιθανότητα. Επειδή είπαμε και πριν και σε άλλα επεισόδια ότι ο Κάττος γενικά παίζει με οχτάρκα. Αγαπά τα οχτάρκα. Ναι. Οπότε μπορεί να δω το σώζα το σαρφό οχτάρκα και ξάρι. Τον Ταουσβίλη. Τον Ταουσβίλη. Βλέπουμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Τούτο όπως είπαμε και πριν, δουλειά προπονητή. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Σοφρόνη. Απέδειξε που την πάει. Που παγιές τους ειδικές στον Απόλλωνα ότι μπορεί να διαχειριστεί ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχω το απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι το Αποέλα ακόμα και με τις απουσίες που λέμε, γιατί μπορεί ο Νταλσίο να παίζει εξτρέμ και να αντικαταστήσει οποιονδήποτε, όμως δεν πάει να παίζει σε μια θέση που είναι η θέση του. Ναι. Όμως εγώ πιστεύω το Αποέλα ακόμα και έτσι μπορεί να το εξέλθει και μπορεί να κάνει και το διπλό. Φυσικά μπορεί. Φτάνει να βγουν τα πλάνα μας, φτάνει να βγουν τα σχέδια που έχουμε για το σημερινό παιχνίδι. Ακόμα και αν δεν είναι νίκη, μπορεί να έρθει. Ο στόχος εγώ θεωρώ ότι είναι να μην χάσουμε σήμερα, πολλά σημαντικό, που δεν μετρούν τα away goals πλέον. Ναι. Οπότε αν αδέρεις 1-0, αδέρεις 2-0, δεν έχεις καμία διαφορά πλέον εκτίμα, εκτός από τα τέρματα. Ναι. Το λοιπόν... Thank you very much. Λοιπόν... Sorry, φίλε. Ήταν ευκαιρία δική μου. Δεν έχεις πολλά, φίλε μου. Έχεις πολύ μα. Το λοιπόν... θεωρώ ότι με την εμπειρία που έχει ο Κάττος μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια. Αν έρθει η νίκη, είμαστε happy. Εγώ, για να είμαι happy σήμερα, θεωρώ ότι δεν θέλω να έρθει ο Τσάμι. Ναι, αν δεν χάσουμε, είμαστε happy. Ναι. Επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο έλειπες, ναι. Θέλω να μου πεις μια εντεκάδα, δε με, όχι που νομίζεις ότι είναι. Που θέλω εγώ να είναι. Θα ήθελες να είναι. Εντάξει. Τούτον για μένα ακριβώς επειδή και που είδα το επεισόδιο ξανά που μιλούσετε και έτσι απάντουν και για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι η άμυνα για μένα είναι δεδομένη πια να παίξουν. Δηλαδή ο Μπέλετς σταθερός, να αλλάξει ο Κρέσπο και ο Καρό. Εν το δίδυμα εξωσοφρένη. Anyway, και για το φίλο μου το Μπάμπο, ο Εσελίνγκ είναι μέσα. Οπότε δεν μπορεί να παίξει. Όσο μαραζί ρε, όσο μαραζί, ναι. Εγώ έβαλα κάτω στο τραπέζι, ναι. Ναι. Πριν τρία-τέσσερα επεισόδια, ότι ο Εσελίνγκ παίζει να πάει δανεικός. Ναι. Εν και είναι τι μία ακόμα του την παίκτη. Έχει, είπαμε το πολλές φορές. Έχει στοιχεία. Είναι αρρώς κόμμα. Τέλος πάντων, το λοιπόν, δεξιά, ο φίλος μας, ο έτοιμος, ο Τσεμπάκ να παίξει. Τσεμπάκ, ναι. Το λοιπόν, στα αριστερά θα παίξει ο Βίλερ, παρόλο που έσυρε την κουβέντα ο Σοφρονής. Θεωρώ ότι να ξεκινήσει ο Βίλερ, εάν χρειαστεί, να μπει αλλαγή ο Φεράρι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο Βάλι αν κερδούμε για να πιάει λεπτά. Έτσι το πολλά πιθανόν. Ναι. Το λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Και πάμε στα δύσκολα. Να σου κάνω μια προβλέψη την οποία... Θα κάνω μια προβλέψη την οποία μπορεί να ακουστεί πολλά παραξένη. Θεωρώ ότι ναι, θα παίξει ο Σόουζα, ο Σαρφό και ο Ντάλσιο και οι τρεις στο κέντρο. Σόουζα, Σαρφό, Ντάλσιο. Την τριπλέτα είναι δυνατή. Σωστό, οκ. Το λοιπόν, και θα παίξουμε τον Diamond το ανάποδο. Δηλαδή με δεκάριν καθαρό. Ο οποίος είναι. Ο Σαρφό. Ο Σαρφό. Μάλιστα. Γιατί ο Κάττος έδειξε μας ότι βάλει τον Ντάλσιο. Anyway, ο Σαρφό ναι. Το λοιπόν, βλέπω δεξιά. Κίνος που θα είναι έτοιμος. Για μένα είναι ο Θεοδόρου. Ναι, γιατί, καθαρό. Γιατί ο Ντονγκαλά έχασε παιχνίδια. Ο Εφραίμ ήρθε χτες ή σήμερα. Πολλά παράξενο του έκανε. Δεν ξέρω πώς είναι παράξενο, δεν ξέρω τι κανονίσαν, πώς και γιατί ο Εφραίμ ήρθε μία ημέρα μετά την ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι αν έρθει είναι έτοιμος. Μπορεί να μην είναι έτοιμος για βασική είναι εντεκάδα. Είναι έτοιμος όμως. Έχει την εμπειρία. Έχει την εμπειρία να μην που βαρύ μαπ. Έχει την εμπειρία, πιστεύω
ενώ εμπούτους μαζί με τον Κρέσπο και τον Μπέλες που ξαναπέξασαι, εμπούτους που έχουν την εμπειρία. Μπράβο, το λοιπόν. Τώρα είναι το αριστερό φτερό. Ναι, και αυτό μου θα τα πω όλα δυσκολά. Αριστερό φτερό, εγώ λέω σου την παραξενιά μου νιώθω. Θεωρώ ότι να δω τον Μαρκίνιος εγώ. Να βάλω βασικό. Ναι. Και. Λείπει μας κάτι αριστερά. Ο Μιτσής φαίνεται ότι είναι καλός. Που τόσο ήταν και κάτω, έτσι. Ναι. Σε εμάς δεν έχουμε ιδέα ακόμα. Θεωρώ όμως ότι ενώ σύρεις τα βαθιά για να μπορώ να κολυμπήσεις τα βαθιά. Είναι επικίνδυνο να δεν είναι τίποτα, να υποτροπεί τίποτε, να μπορούμε. Καλά, ναι, τι σημαίνει να κάνουμε καθόλου. Ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει να κάνουμε καθόλου προετοιμασία. Κατανοητό, κατανοητό. Και ένα γύμναστο, και... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν κάθεται. Εντάξει, τώρα είναι θέμα του προπονητή, είναι θεματικό. Κοιτάξτε να δεις, μπαίνουμε στο κομμάτι, εμπήγαινε στην αποστολή, σημαίνει κάθεται. Μια ερώτηση αν ξέρει, γιατί εγώ η αλήθεια δεν ξέρω. Αν δεν τον έβαλε στην αποστολή τον Μαρκίνιος σήμερα, την επόμενη εβδομάδα να μπορούσε να βάλει. Ναι, γιατί όχι. Α, επειδή λέω απλά και βάλε τον για να τον έχει τηλεφωνηθεί. Είναι φίλον αγώνος για δύο παιχνίδια. Είναι ομάδα για δύο παιχνίδια. Ναι. Για έναν, κάθε φορά να γίνουν για το επόμενο. Ναι. Το λοιπόν. Και επίθεση θα παίξω Άγγλιτσα. Εννοείται, αν έτοιμος ο Μάκλα, θέλω ο Μάκλα, εννοείται. Θα παίξω Άγγλιτσα, είδα φωτογραφίες του Γκάτου με προσωπική επικοινωνία μαζί του. Ναι. Οπότε θεωρώ... Ενώ παίχτες του Γκάτου αφουζίνος. Ναι. Και περιμένουμε να βγάλει τη δύναμη του με τον Γκάτου. Γιατί πέρσι στιγώ η τραυματισμένη τον άφηγα. Ναι. Γιατί θυκιά λέγεται. Το λοιπόν, οπότε για μένα τούτη. Λοιπόν, γιατί συνοψίζω να θυμάστε. Μπέλετς, Βουίλερ, Κρέσπο, Γαρό, Τσεμπακ, Σόουζα, Ντάλσιο, Σαρφό, Μαρκίνιος, Θεοδόρου, Μακλά. Μάλιστα. Μια εντεκάδα που από ψυχή μου αν εν τούτη και έτοιμοι όλοι μπορούν να χτυπήσουν ναι, εύκολα την πότε. Έχαν. Λοιπόν, τώρα θέλω να πει και ένα σκορ που να ήθελες και ένα σκορ που να ήθελες εσύ να γίνει και ένα σκορ που πιστεύεις ασχεδόν ήταν που θέλεις ότι ένα νέα περίπου σήμερα. Ένα σκορ που θα ήθελα, δεν το μηδέν δει. Καθαρό σκορ. Που τελειώνεις το παιχνίδι σου, που το πρώτο παιχνίδι έχει σου λέει τη δύναμη στη Λευκοσία. Επειδή όμως είμαι 7, εγώ είμαι 3. Καλά, ναι, είπετε να πείτε και είπετε. Okay. Είπαμε να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Η ομάδα μας δεν μπορεί και πάρα πολύ ακόμα. Τώρα ξεκινά. Το λοιπόν, θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι, παρόλο που στο φιλικό δεν ήταν ο Κρέσπο και ο Καρό την παρούσα φάση που φάμε τα τέρματα, θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι να τελειώσει 1-2. Έτσι το βλέπω. Να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε, ναι. Είδα το και συμφώνησα από την ίδια ώρα. Θεωρώ ότι θα τελειώσει 1-2 το παιχνίδι. Και μια έτσι πιο τρελή. Πέχω να δούμε. Κι πίστευκες να τα βάλω. Κι πίστευκο να τα βάλω. Γιατί ρωτήσε μιλάω ο Πάμπος, σου είπα το κοιος έλας τα βάλει εγώ. Εντάξει, το είναι δεδομένο, ο κοιος έλας τα βάλει, εννοείται. Που τη στιγμή που έχουμε ένα επιθετικό, θεωρώ ότι ο Μαγκλίτσα θα βάλει ένα. Οκ, πολλά καλά. Και αν όλα πάνε καλώς, με εκείνα που έδειξε ενός τώρα, μέσω που... Βάλει μέσα, έτσι σκέψη, γιατί και ο τέρμα θα δικαιώμαι, έτσι το έναν έφατο. Ναι. Ή έναν οντάλσιο γιατί έδειξε πολλά καλά στοιχεία. Πραγμάτι. Εγώ λέω σου τώρα στην άλλη, ρε φίλε, ο Σόζα μαν πει να παίξει. Πόσα τερμάτα σου βάλε ο Σόζα, πόσο παιχνίδι σου κάνει ο Σόζα. Λέ μου, αγώ σου πω, αν θυμάσαι στο δεύτερο επεισόδιο που μιλούσαμε για το δεύτερο νομίζω, ναι. Για τους κόμμα γοητευτήκαμε, εγώ πάθα σκοπό λάβω γιατί προσπουλούσε ο Σόζα για τον το λόγο ότι ξέρω ότι οι δυνατότητες του είναι πάρα πολλές, είναι ένας παίχτης που για την Κύπρο εστολίδι, ναι. Τρώει το γήπεδο, ξέρει μπάλα, εμπαθιασμένος, τρώει το λίγο το βραζιγιάνικο ταπεραμέντο. Δεν είναι αλλάξουμε τον DNA του καθενού. Τούτος είναι, είπαμε, τούτος είναι. Όμως, οι δυνατότητες του Σόουζα, ρε φίλε, είναι για Κύπρο. Αν και μεγάλωσε λίγο, είναι για Κύπρο. Ναι, θα μπορούσε καλύτερα να σταθεί σε άλλα προαθλήματα να καλύτερα. Σύνομαι που ευχόμαστε όλοι από ελίστες, σε όλα πιστεύω, είναι το να ηρεμήσει και να αποφασίσει να μείνει, αλλά να αποφασίσει να μείνει. Ναι. Είμαστε δίπλα του και θέλουμε τον Τζαμένα ξηρέντε κατά που λόγω του.
αλλά να αποφασίσει να μείνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι να μείνει. Με τα δεδομένα, θεωρώ ότι είναι να μείνει. Με τα τελευταία. Με τα τελευταία δεδομένα. Το ότι okay, τα προβλήματα που είχε να τα κανονίσει, με τα λεφτά που χρωστά να μου να κάνει. Και που κάνουμε και εκεί, αν μείνει με το είναι του στο ΑΠΟΕΛ, δηλαδή να πει είναι η ομάδα μου, να τα δω κούλα και να μεγαλώσουμε την ομάδα. Αφού ξεκινήσαμε ένα καινούργιο project. Και φαίνεται ότι είναι καινούργιο project. Δηλαδή, στην πάνω τη ομάδα. Πάνω του, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες. Ναι. Οπότε, έχεις καλά στοιχεία να συνεχίσεις την πορεία. Άντε ένα cheers παστούτο, όπως κοιμάμε όλα καλά. Ισυχία με την νίκη. Ουράλης. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που έγινε χτες και θα ήθελα έτσι λένε να πω, σαν ζηγούσαμε, παίρναν ο καιρός, δεν βλέπαμε στόλες. Ναι. Πες μου λίγο για τις καινούργιες στόλες της ομάδας. Λοιπόν, αν και είμαι που κοινούν στους τύπους που κάθε χρόνο κι αν είμαι το κόμπλεξ, μ' αρέσει το ένα, μ' αρέσει το άλλο, θα σου κάνω το, θα σου πει αλήθεια. Ναι. Πάντα ένα βραίδι. Αν και χτες ήβρα. Χτες ήβρες. Συζητούσαμε μαζί off camera, αν θυμάσαι, ότι θέλαμε την ριγέ, την κλασική. Ναι. Επιτέλους επέστρεψε, αν και είναι τα τριγωνούθια που σήμερα σας πάσαμε από τη Λιόν, αλλά η ριγέ, ριγέ. Εν κλασική στο λίπο, σφαιρική, χάρη κατώ. Και άσπρη άρεσε πολλά. Η πορτοκαλιά, μες στο είπα μας, πάντα έσκει μας. Εντάξει, δεδομένη η πορτοκαλιά. Μπορεί να παραξενεύτηκα λίγο που είναι δεύτερη άσπρη. Εκάμαμε τώρα πριν 2 χρόνια. Τον το πράγμα. Δεν το θυμώ. Που δεν είχαμε πορτοκαλί, δεν είχαμε μαύρη. Είχαμε μαύρη, μπράβο, είχαμε τη μαύρη, ναι. Την καταραμένη τη μαύρη. Την καταραμένη τη μαύρη, όπως το είπες, γιατί τσίνιν τη φανελά δεν εδέραμε παιχνίδι. Αγία μου ρε. Άρα, αγία μου ρε. Οπότε, ας είναι καλά η άσπρη να τζάμε. Και αν χρειαστεί να φορούμε την άσπρη, που καλή ώρα σήμερα φορούμε την άσπρη. Εσύ είναι φορές σήμερα, ναι. Ναι. Οκ. Οπότε, θεωρώ ότι συμφωνούμε στις φανελές. Είναι πολλά καλή δουλειά φέτος. Πολλά καλή δουλειά. Και η Μακρόν κάνει βήματα μπροστά κάθε χρόνο. Ναι, ως που πάνε καλή χρόνια, πριν χρόνια που γίνε η συνεργασία, ήμουν κάπως κλασσικός Κυπρέος, μαντά Μακρόν. Πού την ΝΑΕΚ, πού την Αντίτας. Δεν είχα, η Μακρόν πλέον έχει μισές ομάδες, τους διηδές, έχει πάντα, πλέον η Μακρόν πετά. Σύρνε μου τα παλένα, σε... Δεν που θέλεις τους διηδές τώρα. Αφού οι διηδές, όλοι οι φορούν Μακρόν. Πάλε να σου βρουν. Πάτημα. Ναι. Πουλάλης, κάνουν καλή δουλειά, αρέσκουν οι στόλες τους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία στόλη, ο Ντάρσης άρεσε μου πολλά με άσπρη. Ναι ρε, πάει του. Πάει του, Γέρι μου. Πάει του. Πάει η ασπίδα. Ναι. Πάει του. Είδες έναν άλλον ακριβώς. Είπετε το και προχτές. Και είπα το και εγώ τα προηγούμενα και συμφώνησες μαζί μου. Και φαίνεται και που δουν τα κομμάτια. Ποιος εφόρεν την καλά τζοκιτρίν. Ο Κρέσπο. Οπότε είδαμε ότι ο Κρέσπο θεωρώ ότι θα είναι μέσα στους αρχηγούς. Όχι, αφού είπα το στο επεισόδιο που λείπες ότι... Ναι, τούτο λέω. Εφανήκαμε ότι τελικά εψιλο είδαμε τα. Γιατί αν και ο Σατσάς μου μπορεί να μένει μέσα στους τέσσερις, στο φιλικό όμως που γονείται και φορούν το περίπτωτα χιονίο, ένιωσα έτσι περήφανος, φίλε, ότι αν παιδί δικό μας κάνει βήματα μπροστά. Η κουβέντα μας στο επεισόδιο που ήμουν ακόμα. Θυμάσαι να που ήταν για τους αρχηγούς και που θα ήταν. Ναι, θυμούμαι. Πρώτος ήταν εκείνος που εξεγράψετε προχτές, γιατί θεωρούσαμε ήταν να φύγει. Ήταν ο Σόουτς. Ναι, ήταν ο Σόουτς. Ο οποίος έρχεται σήμερα και είναι ο αρχηγός. Που στιγμή που έρχεται ο Σόουτς πίσω, σημαίνει κάποιος που ζωής που πάμε να φύγει έξω. Γιατί να φύγει έξω. Δεύτερος ήταν ο Κρέσπο. Ενώ ο Εφρέμ σίγουρα. Ενώ ο Εφρέμ. Ο Σόουτζα, ο Κρέσπο εφανερών. Σε ποιος ήταν ο άλλος που είπαμε. Εγώ είπα τον Βιλιτάλια, ο οποίος ήταν και πέρσι. Είμαι στον Βιλιτάλια, αλλά σε όλα τα φιλικά έβαλε πριν πραγιόνιον ο Ρασταμάν. Είδαμε τον Ρασταμάν. Φυσικά δεν ήταν σε κανένα φιλικό ο Βιλιτάλια. Ναι, και να δούμε πότε να είναι ο Βιλιτάλια. Τέλος πάντων. Θεωρητικά από ό,τι μας απάντησε και χτες ο πρόδρομος, ούτε στο επόμενο. Ο πρόδρομος, λέω κάτω, συγγνώμη. Με την πότε φαίνεται εκτός. Είναι εκτός καθαρά. Έφυγε παρόλο που φέρουν πιο πολύ ώρα για να υποτροπεί, καλύτερα να μην. Ακριβώς. Που έχουμε επιλογές αυτήν τη στιγμή, ίσως είναι το επίπεδο του γιατί είναι πολλά καλή. Είναι πολλά καλός ο Κβιλιτάλια και αποτελεσματικός. Μπορεί να μην είναι το ίδιο επίπεδο αυτήν τη στιγμή. Σου λούμε στον Ιωλίς, άκουσες τα φανταζόμαι. Ναι.
ας περιμένουμε ένα άλλο λίγο να έρθει 100% έτοιμος, να μπει τα παιχνίδια που να μην χρειαζόμαστε και είμαστε εντάξει. Δεν φιλετά μας. Ακόμα και στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί ναι, μπορεί η Origin που λέω. Μπράβο, να πούμε και λέω το επόμενο μας παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι... Σίγουρα η Origin. Δεν είναι σίγουρα η Origin. Εννοείται. Μια ομάδα όμως παίζει αγουέλη διούν την μια μπέιντα. Αν και είναι με τους στοιχήματος, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ρόλο. Εγώ λέω ότι τα προγνωστικά ευκήκαν και πέρασε η Origin, να μην λέω. Από την Κροατία, μάλιστα. Από Κροατία. Είναι μια ομάδα με πιο μεγάλο μας budget, ναι. Όμως, θέλω να πιστεύω, και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι αγουελίστες νιώθουν το ίδιο, ότι δεν είναι η ομάδα φοβήτρο για μας. Μα πλέον εγώ θα ανησυχούσα αν όποια ομάδα ακούμε με μεγαλύτερο budget εφόβητρο. Οι πλήστες ομάδες που ευκάλαμε για να μπούμε στους ομίλους που μπήκαμε, όλους τους ομίλους που μπήκαμε, είχαμε μεγαλύτερο budget. Οπότε το budget για μένα είναι δευτερεύουσα. Ναι, το μεγαλύτερο budget που είχε το ΑΠΟΕΛ ήταν επί καιρών 2012 και που οι ομάδες που παίζαμε πάλι είχαν πιο μεγάλο μας. Πολλά πιο μεγάλο. Όχι στους ομίλους, και πριν εννοώ. Καταλάβες. Άρα, και πριν, ναι. Ναι, άρα το budget, για να σου πω κάτι, αν ήταν το budget, σημαίνει τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια. Και πρέπει να ήταν όλα περπατητά, πρέπει να ήταν όλα... Ακριβώς, δεν είναι και με το payroll. Ακριβώς. Και υπήρχαν και ομάδες πολύ πιο δύσκολες, έτσι, δηλαδή εγώ δεν θεωρώ τόσο τραγική την κλήρωση. Αν βάλω κάτω τον Άρη, ας πούμε, ο Άρης για μένα πλέον εν δευτερεύον ομάδα αντί να αντιμετωπίσει. Ένας Άρης ο οποίος έρχεται διψασμένος στην Ευρώπη. Με μια καυτή έδρα. Με μια καυτή έδρα. Με μεταγραφές τις οποίες δεν ξέρω αν μπήκε ο κόσμος να δει εξαιρετικές μεταγραφές. Ένας προσπαθείς που έκανε ενός Γερβίνιο αν το είδες. Ναι, ενός Γερβίνιο μας άρεσε και Ρώμα. Ναι. Με τη χέρι την έτσι. Ναι, την κουρτίνα. Το λοιπόν, ναι. Οπότε, γιατί να πω ας επεφτά μονάρι. Ναι, ήταν ένα εκδρομή μου, όχι αμέ. Είναι εύκολη. Ο κύριος που να πει ας επεφτά μονάρι, για μένα κάνει μεγάλο λάθος. Όχι. Δεύτερον. Ο Χαριλάου είναι σιγά εύκολα. Άλλες ομάδες ήταν η Ρίγα. Η Ρίγα... Του Ντούμποφ. Του Παφίδη μας. Που μιλούμε ότι δεν υπάρχει θέμα οικονομικών. Θέλαμε παίχτη που προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια λεφτά. Και φανίστηκε μια μέρα το πλήρια του αδιπλάσια χωρίς λόγο. Οπότε, δεν μπορούμε να είμαστε πικραμένοι στην κλήρωση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι είναι να περάσουμε εύκολα ή δύσκολα από την ΠΟΤΕΦ. Από την ΠΟΤΕΦ, οκ. Okay. Το πρώτο βήμα να το κάνουμε. Φτάνει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στα επόμενα. Πολλά καλή προσέγγιση που έχεις. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι άλλο. Για το θέμα της κλήρωσης, εύκολα και γιατί σοβαρά έψηνε η συζήτηση. Λοιπόν, η κλήρωση, ρε φίλε, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, θα μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερη. Ακριβώς. Και τόσα χρόνια η εμπειρία μας στα ευρωπαϊκά σαλόνια λέει μας ότι δεν μπορείς να μπεις ομίλους χωρίς να έχεις κάποιο δύσκολο εμπόδιο. Ναι. Αν ήταν έτσι, αν παίρνουν όλοι οι ομίλους περπαϊτοί, θα μπαίνουν και οι πυριακές ομάδες πάρα πολλά. Ναι. Και δεν μιλούμε μόνο για εμάς, για οποιασδήποτε ομάδες ήρθε η φάση για να μπαίνεις σε όμιλο, φαίνεται ότι χρειάζεσαι να αποκλείσεις δύσκολη ομάδα για να προχωρήσεις παρακάτω. Ναι ρε φίλε, και να σου κάτι, είμαστε μια χώρα που είναι η Κύπρο, φίλε. Ναι. Μπορώ εγώ που είμαι η Κύπρο. Ευρεθήκαμε να έχουμε απαιτήσεις σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Να λέμε ότι είναι δύσκολη ομάδα. Μα είμαι από την Κύπρο, ρε φίλε. Αν είναι να μπαίνουν ο μίλος περπαϊδός, σημαίνει οι μεγάλες ομάδες που άλλες χώρες, πιο μεγάλες ομάδες από εμάς, πρέπει να κάνουμε συγκλήρωση, ρε. Πρέπει να βάλουμε ο μίλος με μια. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολλά σημαντικό το που λέεις, είναι πολλά ξεκάθαρο. Και αντικειμενικά εγώ θεωρώ ότι τα τόσα χρόνια που παίξαμε, μια κλήρωση μόνο ευνόησε μας. Η οποία ήταν η Άλμπορκ που θεωρώ ότι δεν ήταν φόβητρο. Όλες οι άλλες ομάδες ήταν δύσκολες. Δεν ήταν φόβητρο, ρε φίλε, λόγω εμπειρίας, γιατί καταφέρουν και το πράγμα της Δανίας. Γιατί το πράγμα της Δανίας σημαίνει εσύ ήταν έξω Κοπεχάγη. Καταλάβες, εσύ ήταν έξω Μίτζιλαν.
Εντάξει. Καταφέραν και πιάν το, όπως και στην Κύπρο που είχε άλλο και μια ομάδα που είναι μέσα στις μεγάλες δυνάμεις μια φορά. Εσύ είναι ότι είναι η ομάδα που το έπιαε. Είναι καλή. Ναι. Είναι αλήθεια. Συγγνώμη, αλλά εγώ φέτος που έπαιζα με τον Άρη. Αποθιά. Είδα στιγμή να είναι εύκολο το παιχνίδι. Αν και είμαστε οι μόνοι μας στην Κύπρο φέτος που Άρη. Να σε διακόψω. Ναι. Έχουμε ένα μπροστά κλειμμένο. Χαιρετίζουμε. Να είστε καλά. Καλώς όρισες. Χαιρετίζουμε. Καταρχάς, έχουμε ένα καλύτερο. Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι μαζί μας. Α, είσαι σασμένος, είσαι δυνατός. Πρώτα, παρήκω χάρη για εσείς, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πέμε αγόρι μου. Άνθρωπος δικός μας, οικογένεια. Ξεκινήσαμε δυνατά. Εξεκινήσαμε, αυτά είναι. Μάστε. Λίγο, παρήκω μου, θέλω να μας πεις... Ορατότητα. Κάντε 100 προς το παρόν. Προς το παρόν είμαστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις και εσύ που είσαι στα πράγματα χρόνια, είσαι πολλά πιο εμπειρός που μας. Εμείς είμαστε, έχουμε καθαρά οπαδός, εν το έζησατε που μέσα, εσύ ζήσετε το άγχος και τα πάντα. Θέλω να πω... Που έξω βλέπεις τα διαφορετικά και ενδεχομένως εσύ είσαι πολύ πιο σωστή άποψη. Οκ. Okay. Ούτως ή άλλως τα ίδια ζήσατε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Η διαφορία κοινή. Λοιπόν, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν και πάει, σε πες πουθενά. Σίγουρα ο κόσμος είναι ειδικά του από ο κόσμος είναι δυνάμει. Θυμάσαι Κερκίδες, πώς ξεκίνησε το σκηνικό, η πρώτη δυνατή έξοδος ήταν Βελιγράδι. Θυμάσαι πως ήταν 10 αεροπλάνα. Με την Παρτίζα. Παρτίζα, ήταν η πρώτη δυνατή πρόκριση και μετά ήταν χαμός. Με Λιόνισεν 6-6,5. Παναγία μου, Παναγία, σου σε τρίχα μου. Στάνφορντ Μπριτζ. Πάνω κάτω. Μια εξάρα γεμάτη. Πάνω κάτω. Ευκήκε ο Τσέρι για προθέρμανση και γιουχάρντον το γήπεδο. Δεν το πίστευκε. Γιατί ο Λάμπαρντ θέλει να μου πει. Δεν εξαρτήσαμε έτσι πράγμα λέει. Και εντός και εκτός. Θέλω να μας κάνεις έτσι μια προβλεψούα. Ήταν πολλά διαφορετικές εποχές. Και μόλις ισοφάρισε ο Ντροκπά, θυμάσαι τις ετοιμασίες τους Εγγλέζους. Η πιο βαρετή ήταν «You are not singing anymore». Είναι οπαδικά. Αλλά ο κόσμος πάντα είναι δίπλα στην ομάδα. Δόξα Θεόν. Κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι και μοναδικό και ξεχωριστό. Ακριβώς. Έχει την δική του σημασία. Όπως το λες. Ειδικά αν είσαι μια τεράστια πιο μεγάλη ομάδα της Κύπρου, okay, που έγραψες σε μια πολλά διαφορετική και πολλά πιο ξεχωριστή ιστορία. Έθρω δίπλα με Βελάνια. Να Βελάνια. Μπράδε, δεν είναι θέμα τριχασμών. Είναι θέμα αριθμών στατιστικών αποτελεσμάτων. Ακριβώς. Υπάρχουν τα στατιστικά. Πράγματι. Μα έπαιξες, φίλε, βάλτε λίγο κάτω και σκέφτου, δηλαδή Μωράης, ξέρω εγώ, Νεκτάριος, Αλεξάνδρου. Ο Τζέραντ έπαιξε 7-8 φορές ομίλους. Μέτρατα, έπαιξε. Ο Τζέραντ. Ναι, έπαιξε. Μπορεί για μένα έπαιξε 7 φορές ομίλους. Και μιλούω για Λίβερπουλ. Ή Europa League, Champions League. Οκ, okay, ήσουν παντού. Είμαστε, η αλήθεια λέγεται... Και είσαι παντού, εντάξει, είναι μια μεγάλη ομάδα, ό,τι και να συμβαίνει και χαλίνεται με το χάρτη. Μα γι' αυτό υπάρχει ιστορία. Γι' αυτό υπάρχει ιστορία. Μα η πιο μεγάλη σου δύναμη, το πιο δυνατό σου καύσιμο, η πιο ισχυρή παρακαταθήκη σου είναι η ιστορία σου, είναι η βιτρίνα σου, είναι η ασπίδα. Είναι η ασπίδα σου, ακριβώς. Είναι η σημαία σου. Έτσι ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα. Χωρίς τον κόσμο δεν θα ήμασταν η ομάδα που είμαστε. Μα εντάξει, σίγουρα ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ πάντα είναι η δύναμη του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα και η ομάδα πρέπει να έχει και η ομάδα, αλλά χωρίς τον κόσμο λέει και εσύ. Βέβαια, είσαι ντρακάω έναν, έχεις και όλες τις χιλιάς κόσμος. Και έτσι στο πόρτο ήταν εκδρομάρα. Το δέκατος παίχτης. Μα εκδρομές ήταν πολλές. Σαχταρντώνες. Το Σαντώνη, Τσαβένι, Πιάλλα, ναι. Ήταν εκδρομάρα. Χάιφα με τον Μαγαρίδι, τον Τσαγκαρίδι παλιά με τα πλοία. Ο Τσαγκαρίδι, μα τον Μαγαρίδι, τον Μαγαρίσιμο και ο Τσαγκαρίδι. Θέλω να μιλήσω για το πιλί, αλλά για σήμερα εντός το βλέπεις, για εγκλήρωση. Εντάξει, είσαι απολύσει το φαβορί, εννοείται, για όνομα του Θεού. Μοναδικός στόχος είναι το
Βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει επαναληπτικός, υπάρχει επιστροφή στην Λευκοσία, θέλει ένα σκορ πρόκρισης. Βέβαια με τους νέους κανονισμούς, με το εκτός έδρας γκολ κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά όμως. Και για λόγους ιστορικούς αλλά και οικονομικούς είναι ένα παιχνίδι μονόδρομος. Πρέπει να κερδίσουμε το έτσι θέλουμε. Δεν υπάρχει επιλογή. Όμως είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί μια ομάδα που ήδη κουβαλά δύο παιχνίδια προαθλήματος. Σε πιο προχωρημένο βαθμό ετοιμότητας, άρα θέλει πολύ προσοχή. Είναι παγίδα. Και προκύψαν και κάποια προβλήματα για τις τελευταίες στιγμές. Ήταν ο Εφρέμ, κορονοϊός, δεξιά-αριστερά. Τελικά μαζί ο Γιώργος. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το ρόστερ είναι πλήρως συμπληρωμένο, όχι γιατί φταίει κάποιος. Εντάξει, δύσκολες. Χρονική στιγμή. Η χρονική στιγμή παίζει νωρίς. Όμως, okay, πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει. Το DNA μας, εσείς πάντα θέλουμε να κερδίσουμε. Να βγαίνουμε με ένα τέτοιο σύμβαση σαν τρατάω. Σωστά δομημένη. Εντάξει, όσο να είναι, διάσουν μια διαφορετική ψυχολογία και μια διαφορετική σιγουριά. Και ο Βασίος, ο Πέλετς, η δουλειά, ακριβώς, η δουλειά που γίνεται, η δουλειά που γίνει μέχρι τώρα, πώς τη βλέπεις, μέχρι τώρα φέτος. Σωστές στοχευμένες. Οι κινήσεις. Ντάλσιο, καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Έδειξε πολλά καλά στοιχεία. Μπέλετς, μα ξέρουμε το. Ο Σαρφούς ουσιαστικά είναι μεταγραφή γιατί τώρα έμπηκε εντελώς. Ακριβώς. Το πέτσιν της ομάδας. Έτοιμος είναι το καλά, ξεπέρασε το προβληματάκι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σε άλλων επίπεδων, πιο μετά σε βάθος χρόνου, ο Φεράρι δεν είναι τυχαίος παίκτης. Ναι, έτσι φαίνεται. Να σε βοηθήσει, να σου δώσει πολλές λύσεις. Ήταν πολύτιμότερος παίκτης Βόλος, εντεκάδαν Super League, σου να σου δώσει αρκετά πράγματα. Πολλά καλά. Εντάξει, εδώ που σου λάλλουν, γιατί ήθελα να γύρω στο Βαλίκος, πιο ψαγμένος είναι η δουλειά του, κατέχει πιο πολλά που μας το. Εμείς μιλούμε καθαρά σαν δύο παδί. Ναι. Όταν εγκαλύτερα να έχουμε διαφορετικές οι οπτικές. Ναι, οι οπτικές, ακριβώς. Εμείς μιλούμε... Αν μου κάτσε να προβλέψει το σκορ. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε ευλογημένοι, ζήσαμε όλες τις μεγάλες πορείες. Όμως όταν είσαι κάτω από διτήρια, εντάξει, κάποια στιγμή παρανοείς, αντιδράς πολλά διαφορετικά. Σίγουρα. Είσαι λίγο aggressive. Αποκωδικοποιείς τα διαφορετικά οπαδικά, κατεβάζεις 5 μπύρες, θέλεις μόνο 0-5. Ναι, σωστό. Όπως το λες. Ενώ αν το βλέπεις λίγο πιο ψυχρά, θέλεις αποτέλεσμα πρόκρισης, μην ξεχνάς να είσαι Λευκοσία, να μαζέψεις τον κόσμο σου. Ναι. Ο κόσμος θα μείνει εμπάντα, δεν εγκατέλειψε ούτε μισό δευτερόλεπτο. Χαίρομαι που είσαι το πράγμα. Θέλω δύο πράγματα. Θέλω πρώτα να μου κάνεις μια πρόβλεψη για ένα σκορ σήμερα. Εντάξει. Τώρα να απογειωθεί η ακροαματικότητα. Να με κομίσω. Να λάβουμε μετά. Με κάρτες εμείς. Να σας γυρίσω την πρώτη σελήνη. Μπακίρα. Ακόμα καμιά κλεψιά πριν να βγούμε. Κουράδες, πέμε μου μια πρόβλεψη για ο σκορ, σε παρακαλώ. Αν έχεις κάτι στο νου σου που νιώθεις, ας πούμε. Κοίταξε. Αν παίρνεις οτιδήποτε, κάνεις σωστές προβλέψεις, σίγουρα. Σκορ ή αποτελέσματος, να είμαστε λίγο φορτωμένοι στα πουκίκα. Λοιπόν, εγώ νιώθω ότι σήμερα θα χάσουμε. Και είμαι ικανοποιημένος με το χινάρι. Από εκεί και πέρα Λευκοσία, λοιπόν, ο Θεός να κατέβει εχάνει. Και κάτι άλλο, έτσι όπως λέει στα πράγματα, πιστεύεις ότι στα άμεσα του χρόνου, του άλλου χρόνου, θα πιστεύσεις στην κορυφή για τη συλλογική διοργάνωση. Να επιστρέψεις, είναι η ατάκα σου. Να επιστρέψεις. Ακούσεις σε θηρανιά. Μα γιατί να μην επιστρέψεις. Έχεις επιλογή. Όχι, θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να μπούμε ομίλους του Champions League. Η AU, η Ultra σου, είναι Champions League. Champions League. Μα είναι. Παναγία μου. Ου Παναγία μου. Άρα, συμπιβάζονται με κάτι λιγότερο. Με τίποτε. Άρα. Δεν υπάρχει λίγο να ρωτήσω. Σαν διοίκηση, σαν ομάδα, έχεις διαφορετική επιλογή. Όχι. Οι απαιτήσει σου είμαστε μέρα. Είμαστε σε έναν ανήφορο ή δύσκολο. Μπορούμε να κολλήσουμε στο ανήφορο. Όχι, να κολλήσουμε στο ανήφορο να μου κάνουμε. Το τούρπο, σφαίρα. Λοιπόν, εμπάνω. Πολλά καλά. Είμαι πολλά πραγματικά, είμαι πολλά χαρούμενο που φτιάξαμε. Είσαι από του ανθρώπου που σε θεωρούν σε όλη την καρδιά του φίλα. Είσαι δικό μα ανθρώπου από την λίστα Βέρο. Γι' αυτό αγαπούμε, στο ξέρω αγαπούμε. Έχω μια ελληνική, Αγία Σοφιά. Εγκλέψιμιό. Αμά, ο δικό μου. Είμαστε από έλευση. Μάλιστα. Ούτε αξίζει να μου είδα.
Όταν έγιναν τα δύο αστεράκια. Έλειψε μας το χέρι τώρα. Που λες, εντάξει, ξέρετε, το ότι είμαστε κοντά, το mindset μας, η ιδεολογία μας, δεν χρειάζεται να το δείξουμε τα με. Εννοείται. Εντάξει όμως, πρέπει να καλλιεργήσω λίγο μέσα στον εγκέφαλο, χωρίς να το αποδεχόμαστε, ότι εγγύρθαμε στο παιχνίδι και η αποτυχία, όχι για σήμερα προς Θεού, γενικά. Αν δεν υπήρχε ήττα, θα υπήρχε ο προαθλισμός. Επεράσαμε τα 23 χρόνια. Δεν γίνεται να είσαι πάντα πρώτος, ναι. Ναι, σίγουρα. Μα για όνομα του Θεού. Πρώτα-πρώτα έθασε ένα άξον, αν είσαι πάντα πρώτος. Εγκουραστικό, μα πόσο, εγκουραστήκαμε. Πόσα χιλιόμετρα, τα γέρι μου. Κάτσε, ακούρες, έχω μπολούθκια. Έτσι, χρειάζεται το να κάνεις ένα βήμα πίσω. Βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα. Πιο υποψιασμένος, πιο καθαρά. Και κάνεις ένα restart, που πάντα βοηθά το restart. Ακριβώς. Οκ, δεν και παντρεύτηκε κανένα στην επιτυχία. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Η Λίβερπουλ, να κάνουμε 200 χρόνια θέση στον Ταθλέα, που είναι η Λίβερπουλ. Που είναι η Λίβερπουλ. Ήταν του Ντακλής, του Μαρκέλου. Και είναι η Ντακλής, μάλιστα. Που ήταν πρώτη στα τρόπια, ξαφνικά βρέθηκε να την ούλη. Εντάξει, όπως τώρα θεωρούμε την τάξη, πάει καλά. Του το δείχνει η νοοτροπία του κόσμου ότι από το πορτοκαλί συμβιβάζεται με την αποτυχία, μες στον DNA. Μες στον DNA, μα εν το μετάλλο. Το εκφύσιος ανώτερο. Ακριβώς. Είναι και κακόν προς Θεού. Να μας αντιλάξουν καμιά φορά. Εννοείται. Το εκφύσιος ανώτερο. Όχι, παλαιότερα στα επεισόδια. Είμαστε εκφύσιος ανώτεροι και μιλούμε με αποδείξεις εμείς. Και εντός γηπεδών και εντός γηπεδών. Μα δεν το λέμε ούτε φιλετικά ούτε σεξιστικά. Εμείς μιλούμε καθαρά οπαδικά και σαν ομάδα. Σαν ποδοσφαιρική ομάδα και σαν οπαδί ποδοσφαίρου. Αν το σκευάζεις διαφορετικά, σημαίνει σαν μπάλα. Είναι θέμα δικών τους που γυρεύουν την το κάτι να δημιουργήσουν το θέμα του Αποέλ. Εμάς δεν ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας. Εμάς δεν το Αποέλ βλέπουμε την πάρτη δική μας. Ένα σχολάσσε με κανέναν. Ακριβώς. Και είμαστε και κόμπλεξοι και μακάρι να πάνε και οι άλλοι καλά. Μα να πάνε καλές είναι να μην μας. Βοηθήσαμε τους ούλους, περιμένουμε να μας βοηθήσει ο κανένας εμάς. Ακριβώς, ευκάλεσαι τους πας στο τραμ, πας στο ταξί, πας στο λεωφορείο. Μάζεψες βαθμούς. Πάρα πολύ. Έφερες ευνοϊκές κληρώσεις για όλους. Έφερες να παίρνουν 5 ευρώ. Κι ούτως ή άλλως ρε, είπαμε το κάτω, φορείς και θυμάσαι και την αγωγή. Άλλο τρεις ζωές να περάσουν. Έχουν κόμμα. Τα όνειρά τους, η ιστορία μας. Ναι, εννοείται, έγινεται. Κόμου, χάρηκα πάρα πολλά. Πολλά χαρά που μιλήσαμε. Το 500 ευρώ στην Κύπρο. Μόλις πεθούν, να έρθω ο Γιούς Ελίων. Μόνο Μοβά, Λιλά. Μόνο Μοβά, Λιλά. Όχι Λιλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, μια παρέμβαση από τον κύριο Μαρίκο Χατζηγιασί. Μεγάλη αδυναμία, όχι μόνο εμένα, όλων των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΤΑΚΑ κορυφαία διασυλλογική οργάνωση είναι γραμμένη στο εγκέφαλο μας. Είναι πίσω στους εφιάλτες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μέσα στα πράγματα του ΑΠΟΕΛ, έζησε τα πουλάω πρόσχερη. Ξέρουμε τον άρρωστο σαν εμάς. Ήταν και μέσα στα πράγματα και ο παδός. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι νομίζω που ήταν μαζί μας. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Αφού είχα γελό στα αυτιά, ρε. Τότε ο ΑΠΟΕΛ στα αυτιά μου εμένα. Έπιαστο όμως τη χαρά να του το είπες. Εντάξει, ήταν που τα με έξε, το χαλιάζει σε τιμόσιο πρόσωπο, πρέπει να είσαι λίγο πιο... Εντάξει. Λοιπόν... Εσύχησε με. Πού έμειναμε. Ω, έφερε μου έτσι ξαφνικά ο Γιώργος και έπιαμε εξ' απρότου. Λοιπόν, πού έμειναμε ρε μπραδέρ. Χάρη για σήμερα το προσέρουμε. Ας πω τώρα ότι έμεινα και εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Από ό,τι ακούμε, είμαστε γύρω στα 600 άτομα. Καλά. Κάτι που είπες τώρα και ήθελα έτσι λίγο να το σχολιάσουμε. Ακριβώς με τα season βλέπω ότι πάμε καλά. Έχω σχόλιο, τέλειωσε. Θέλω να πάμε καλύτερα. Το λοιπόν, είναι θέμα ανταγωνισμού, δεν είναι θέμα κάτι. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τους χώχους να μου έχουν 6 και να έχω 5,5. Εγώ θέλω να έχω παραπάνω. Και στο χέρι μου να κάνω παραπάνω και θέλω να το δω σαν πρόκληση. Δηλαδή, πιάστε το σαν πρόκληση. Ούλοι. Λοιπόν, παστούν το θέμα. Γιατί ήταν κάτι μελέτες, τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει. Τον τρόπο που φτιάχνει η μελέτη ήταν που έλεγε πιο πολύ. Ήταν όλα ψέματα. Τέλος πάντων. Το μου να πω εγώ. Ζούμε σε μια τριετία όπου η Ομόνοια ζει τις καλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.
Γιατί και το λέει κάποια πράθυμα, αλλά η Ευρώπη πάει Ευρώπη... και φύγε. Τώρα μπαίνει η Ευρώπη. Σωστό, σωστό. Ναι. Ζει τις καλύτερες ημέρες της σύγχρονης καριέρας της. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουν ένα... Ακαζίζω ότι κοντά στις 6.000 ή έλεγχαν 6.000. Και το ΑΠΟΕΛ είμαστε τα τελευταία τρία χρόνια σε μια... Όχι καθοδική μπορεί να το πω, είμαστε κάτω από τα στάνταρ που θέλουμε να βγαίνουν τα ΑΠΟΕΛ και είμαστε χαλαρά στις 5.500. Ναι. Και εγώ επειδή ξέρω μας σαν ΑΠΟΕΛΙΣΕΣ πώς σκεφτούμαστε, εγώ λέω σαν ΑΠΟΕΛ το λαδέρι την πότε, όχι σήμερα, νομίζω αποκλείσει την. Ναι. Απολογούμε. Και νικήσει και την επόμενη ομάδα, ένα έκτο ξεφτεί ο αριθμός. Γιατί να χρειαστεί βοήθεια η ομάδα, ξέρουμε το να φέρει ένα μπερτιν κράχτη. Και εγώ είναι να το πω και λίγο διαφορετικά. Και αν έγινε έτσι εγώ θέλω το πράγμα. Και αν δεν προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα πιο σημαντική στήριξη. Εμείς κανονικά βάζουμε κάτι. Και χτύπα ξύλο, να κοπεί γλώσσα μου. Αποκλειστήκαμε. Εμείς πάλι για μένα είμαστε. Εμείς ούτε παίχτες είμαστε, ούτε τίποτε που είναι περαστική. Εμείς είμαστε ο παδί που γεννησιμιόμαστε. Ναι. Και τούτον, ο λόγος που το είπα ακριβώς έτσι που το ξεκίνησα, είναι ότι εγώ και εσύ έχουμε το. Τους αετρέπω, α. Πάρα που πληστούμε και τους αετρέπω. Το season ticket έχουμε το. Το που είναι να κάνουν όλοι. Γιατί θέλει μας η ομάδα. Το season ticket, να το πούμε τα πέρα, επλερώσαμε το. Το season ticket πιάμε το πριν. Όχι, επλερώσαμε το, είμαστε σαν το κύριο και ο μπάντου. Ναι, να ξεκάθαρα τούτα, έτσι. Γιατί ακούσαμε τα και τούτα. Που λες, ναι, η στήριξη εγώ μου έφυγε. Με την έρευνα θέλω να μου πεις λίγο, γιατί... Τι σου, ξέρεις να πούμε, έκαμε εντύπωση λίον. Να πούμε να σου πω λίγο. Στην έρευνα, όχι τη συνολική που βρεθήκαν να παραπάνω με βάση τα... Όχι παραπάνω, υπερβολικά παραπάνω. Ναι. Το να παραπάνω κάποιον ποσοστό εγώ το δεχτώ. Ναι. Το να δώσει μεγάλη διαφορά το δεχτώ. Το λοιπόν, εμένα αντίον που με έκαμε εντύπωση ήταν το ποσοστό που έχουμε στη Λεμεσό, ξέρεις το. Είδες το με τα ποσοστά. Όχι, δεν το είδα. Πες μου τα δούμε. Έχουμε 21% στη Λεμεσό. Όχι, ρε αποκλείεται. Ναι. Έχουμε 21% στη Λεμεσό. Mm-hmm. Τι θα θέσεις είμαστε. Τι είναι στη θέση είμαστε. Καλά, πρώτα είναι η... Είμαστε την Τετάρτη. Πρώτα είναι ο Απόλλωνα σε ΑΕΛ. Είναι η Ομόνια. Ναι. Και είμαστε πάρα πολύ ανόρθωση. Με στη Λεμεσό, άκουα σου πω κάτι. Με στη Λεμεσό ξέρουμε ότι υπάρχουν πάμε πολλοί προσφύγες. Ναι. Ναι, 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 ναι. Άρα, παραξεύτηκα λίγο μας πάμε με αυτός. Ναι, μα και εμένα εγώ δεν είμαι κομπλεξιό, να σου πω αλήθεια. Τούτο με έκαμε εντύπωση. Αφού έχει τουλάχιστον 4-5 συνεχισμούς, πελούν λίγο βαροσότες. Άρα, μιλούμε για πολύ κόσμο. Τώρα, εντάξει. Ας πω κάτι ρε φίλε, για να μην λέμε και πελάρες. Θωρώ να μου λέμε ότι έκαναν έρευνα για το παδικό να σύνολα στην Κύπρο και μιλήσαμε 1500 άτομα. Δηλαδή τι. Γιατί αν έπιανε τηλέφωνο έσω, και απάντα η μάνα μου. Και αν δεις τι ομάδα είσαι, ένα ασχολούμαι. Τέλειωσε, τι είναι, κατασκευτεί. Στα 1500 άτομα, γιατί έναν ποσοστό κάποιον δισεκατό, ένα ασχολείο ποδόσφαιρο. Όχι ρε φίλε, δεν ασχολείο ποδόσφαιρο. Εξαρτάται με ποιον μιλάς και τι σου λέει ρε. Σωστό, σωστό, ναι. Και ξαφνικά βρεθεί ένα ΑΠΟΕΛ που είχε μια διαφορά του 15-20% μες στη Λευκοσία. Να έχει μια διαφορά μηδαμινή. Να πούμε την αλήθεια ότι σίγουρα ο κόσμος μας επόλυνε με τις επιτυχίες που το 12 και μετά. Δεν προδεχτούμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια επειδή έκαναν επιτυχίες, έφυγαν ουλί και γίνανε ομονιάτες. Τούτον ελίον... Και επειδή έφυγαν το μονταλούλ. Ότι όσοι έφυγαν που τα πολίτια μείνουν ομονία. Α, ναι, να δεις και ναι. Δεν είναι στέκου, ρε φίλε. Μέσα τρία χρόνια επειδή έφυγε η Ευρώπη, δεν νομίζω τώρα ότι εγώ τώρα τα πολίτια ή άλλο πέντε χρόνια, ρε, έρχεται πέπτω. Εξαναείπαμε τούτον. Εμάς αντιθέτως τα τελευταία δύο χρόνια, να μην πω και τα τρία. Εσείς πυρώσαν μας πολλά παραπάνω. Ακριβώς. Οπότε κάπου είναι. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό μια έρευνα. Ένα αερολογίες η έρευνα. Χωρίς να θέλω να θίξω όσους έκαναν την έρευνα. Εντάξει, θα μου ενοχλά, ρε φίλε. Που όταν ευκαιρία η έρευνα, τσελάσσα ήταν που έλπετα, μάντα μου μαλαλείτε, τσεπότε, ρωστά πότε. Ναι, ήταν να κάνω σαν πάει καλά. Επελάναν τα ράδια. Και έγιναν οι αποελίστες ομονιάδες. Μα δούμε τα πράγματα που τα ακούσας. Πότε ξανακούσαν αποελίστες να γίνει ομονιάδες. Εγώ δεν ξανακούσα κάτι σφαλά. Εγώ είμαι γεννημένος με μια κουβέντα. Θρησκεία να αλλάσω. Τον αποέλ ποτέ. Πολλά καλά σε πάθα εσύ. Αν και ούτε θρησκεία αλλάσω. Αλλά καταλάβω το που θέλετε να πείτε. Το point. Το μέγεθος της κουβέντας. Αξιέφυλα, ακούσα.
οι άνθρωποι που είχαμε δύο δεν έφτιαξε σε τίποτα. Τι είναι, πιάσει και με τα τηλέφωνα, έπιαν τις απαντήσεις τους, έγραψαν τις κάτω. Με μαύρα τα μάτια, όσο να πούμε, με τίποτα. Ναι. Άποψη δική μου είναι ότι δεν το δέχομαι ότι έχασαν τα πόδια ένα ποσοστό γύρω στο 10-15%. Γιατί 10-15%, ρε φίλε, καλά είναι να πράγμα μιλούμε. Αν είμαστε 800.000, φίλε, μιλούμε για 120.000 άτομα. Ακριβώς. Μα αν και μιλούμε για 5 πλάσματα. Είναι κάτι το οποίο αληθεύει. Για μένα αληθεύει. Ευκάλαντη για να υπάρχει. Θεωρώ ότι ο καθένας μας μπορεί να ξεχωρίσει. Οπότε είναι μια κουβέντα η οποία έγινε αναφορά. Θεωρώ ότι και εμείς με τη θέση μας και οποιοςδήποτε νοήμων μπορεί να καταλάβει ότι είναι στέκει η κουβέντα. Είναι αληθές η κουβέντα. Ας πω, ότι μπορεί η Ομόνοια λόγω του ότι... Μα δεν αφισβητώ τον κόσμο που έχει η Ομόνοια. Έτσι, για κανένα λόγο. Αν αφισβητώ τον κόσμο που έχει η Ομόνοια σημαίνει φορείς παροπίδες. Εντάξει, είναι άλλο εμπελάρες δάμε. Όμως, και αντιλαμβάνομαι και κατανοώ το ότι η Ομόνοια επιτέλους είναι 2020, πήγαινε ανταγωνιστική σε εμάς. Πήγαινε Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Τα μωρά τα μητσά, επειδή οι τσιρούες τους που πριν 15 χρόνια λόγω μας, έμαν και ασχολούμαι εκεί, πριν πολύ Πειραιός, έγινα ξανά Ομονιάτες, παίρνουν τα μωρά παπά και γίνονται εκείνη με την Ομόνοια. Καταλαβαίνω το. Αλλά δεν το καταλαβαίνω να μου λένε ότι εφιάνε από ελίστε και για Ομονιάτες, γιατί είναι η Ομόνοια Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε εντάξει τώρα. Στη συνέχεια να μιλήσουμε και λέμε τον κόσμο. Ναι, σίγουρα. Θέλουμε τον κόσμο. Θέλουμε τον κόσμο, ναι. Ένα δόκουμε σημασία, ένα μαζόκο σημασία. Και το μότο μας σήμερα είπαμε κι όλοι. Μόνο να πω ελ, ούλο να πω ελ, forever να πω ελ. Ναι, και θρύλε μαγεία, διπλό στην Βουλγαρία. Μπράβο. Cheers. Εν ώρα ακούει Σεργιάννη, νομίζεις. Κόψαν το λίγο. Καλά. Ωραία, καλά. Σεργιάννη. Λοιπόν, μετά το επεισόδιο μας, ακέντες απόψεις λίγο του κόσμου, να τους νιώθει σήμερα, να είμαι ο νεαρός μας φίλος, επαναγωρθεί το επεισόδιο μας, όλα μας πει, κάνουμε μια δήλωση για τα αποτέλεσμα σήμερα, αν ήταν που νιώθεις ότι είναι. Φοβούμε μαζί λίγο στα μετώπιση, αλλά πιστεύω να είναι καλό για να πάρω η Λευκοσία. Ένα. Να πάρω η Λευκοσία. Είσαι δυνατός, έτοιμος, ετοιμόλογος. Πάμε δυνατά, καθαρίζουμε την πρόκριση με πρώτο παιχνίδι, 0-2, Dalsio Manglitz. Είμαι μας και σκόρερ. Δικός μας, 0-2, καθαρή πρόκριση, Ντάρσιο Μάγκλιτσα, respect σε δικός μου. Θέλω να μου πεις ένα σκορ που νομίζεις να έρθει σήμερα και πώς νιώθεις για το παιχνίδι. Σκορ 2-0 και τα δυο ο Μάγκλιτσα, MVP ο Τσεμπά, καρφωτό. Καρφωτό. Φίλε, πάμε τέλεια, είμαστε όλοι λίγο στην πόμπα, εφόμαστε τίποτε, πρόκριση έρχεται και τα άλλα όλα έρθουν μόνα τους. Πιστεύω 0-1 ή 1-2. Νίκη του Αποέλ και πρόκριση στο τέλος. Ας κάνει και μια πρόβλεψη για τους σκόρερς. Έξω. Μάγκλιτσα ίσως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος για το απόψινο παιχνίδι. Πιστεύω θα καταφέρουμε να νικήσουμε. Η ομάδα είναι έτοιμη και το σκορ θα δικαιώσει 2-0. Έναν τον καλά και ο Σαρφό. Ήρθε όλη η οικογένεια εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστημένοι που ήρθαμε εδώ και πιστεύουμε στην νίκη. Ένα σκορ και ποιον νομίζει να σκοράρει. 1-2 θα κερδίσουμε. Σκόρερ θα βάλω τον Μάγκλιτσα μόνο. Το λοιπόν, καλώς ορίσατε στη Βουλγαρία. Θέλουμε να μας πείτε λίγο το πώς νιώθετε για την κουβέντα τα κάτω και να μας πείτε μια πρόβλεψη για το σκορ. Πολλά ωραία η Βουλγαρία. Προβλέπουμε έναν 3-0-2. Ελπίζω να έχουμε μια καλή παρουσία. Είναι κρίσιμο παιχνίδι, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΑΒΟΕΛ. Είναι αρκετά κρίσιμο και για την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και για τον κόσμο. Ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Κοίτα, καταρχήν επανερχόμαστε ενός ΑΒΟΕΛ. Έχει 2 χρόνια, 2,5 έλειψε μας, αφανταστάτο, που τον να γυρίζουμε την Ευρώπη. Ελπίζω να μακρινώ το ταξίδι και με τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι αν κατεβούμε έστω και 50% όσο από ελ, θα είναι μια εύκολη πρόκληση. Ωραία, μια πρόβλεψη έτσι. Νομίζω 0-2. Το παιχνίδι θεωρώ το 0-1 με κόλτον τον καλά. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε στη Βουλγαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις για τη Βουλγαρία, όπως την είδες ως τώρα, όπως την είδες. Πολλά ωραία, πάρα πολλά. Ενθουσιάστηκα, ναι. Και πώς πιστεύεις ότι είναι το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, 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 έχουμε ένα αμφιβολίες, δεν θα πάμε καλά, άρα... Είσαι happy δηλαδή, είσαι... Ναι, φυσικά. Ωραία. Και θέλω να μου πεις ένα σκορ. Σκορ. Έτσι, ό,τι σου έρχεται. Σε ένα 2-1.
Buena. Ωραία. Όχι, είναι ένα από τα. Εντάξει, κατανοητό. Τα βέβαια. Ναι, εννοείται. Που επιστρέψαμε στην Κύπρο, μετά την Βουλγαρία. Όχι ο Θεός, έπιαν όλα καλά. Άξι, θέλαμε το διπλό, δεν τα καταφέραμε, έπιαν καλά. Άμα δεν ηττήθηκε η ομάδα και φέραμε στόχο της πρόκρισης μέσα στη Λευκοσία, είμαστε μια χαρά. Φίλε μου, εγώ χαρήκα το πάρα πολύ. Χαρήκα το διότι είχα κάποιες σκέψεις για το Σοφρόνι ότι δεν το είχε το τακτικό το πλάνο. Okay. Και φάνηκε ότι μαζί με τον Σεργίδη εσυνοηθήκαν, δεν ξέρω πώς τα έβρασαν, αλλά επίασαν και παρουσιάσαν μια συμπαγής ομάδα τουλάχιστον όσων μπορούσαν με τις ελλείψεις εντεκάταν ανάγκης, ευκάλαν 11 παίχτες, εκράτησαν το 0-0 που για μένα κοινόν μπορεί να κάνει, εκτός αν έβαλαν κανένα τσουλίν, κανένα τίποτε. Ενίγου, έλα σου πω πριν να τεναλίσουμε, έλα να κάνουμε και να κάνουμε τον κύβα που θα φευκεί στα ποθιά μας. Μπράβος, μπράβος. Ήταν η ώρα να κάνουμε τον κύβα. Κάμε το δείξω στην κάμερα να οδούν, ότι γίνεται κανονικά τον κύβα που όπως πρέπει. Ανατολική, είμαστε έτοιμοι. Ανατόλα, Ανατόλα. Ανατόλα. Λοιπόν... Ξεκινήσε, γύρισε το αφαίρετε βασίλ. Είμαστε στο 0% ακόμα, ρε. Α, εντάξει, οκ. Ναι, ναι, ναι. Προχωρά. Τον giveaway μας. Είσαι happy ρε κουμπάρος παγινή, είσαι happy που ήρωματαν εσύ. Με εκείνα που μπορεί να δείξει τέλος πάντων. Ξεκινά, άλλο θα ξεκινήσει και λαϊσμούτα μετά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Thomas Nick 08. Thomas Sneak. Sneak 08. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Sneak de Hustler, με κερδίζει το... Το σύζω τίγεται να επικοινωνήσω μαζί του εγώ με δουλειά στοιχεία του. Τέλεια. Να τα προωθήσουμε και όπου πρέπει και να πω ποιάει. Εντάξει, δόξω Θεόν. Μαγάρι σε καλή μεριά να τόσο και ανάγκη το μωρό, το κοπελούι. Να πιένει μαπούαν του, να θωρεί ο θρύλος μας. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικά. Μετά το πρώτο ευρωπαϊκό στην Βουλγαρία, πέμπω τα λίγο εσύ, γιατί μου και γήπεδο, μου λέει σαν τα νομένος, πέμπω τα εσύ που έσπιν τηλεόραση πιο... Φίλε, εγώ είδα τα έτσι λίγο πιο εμπεριστατωμένα, αλλά... Φίλε, χαρήκα. Χαρήκα, ειδικά την ώρα που ευκήγε η εντεγάδα, δεν ήμουν καλά. Okay. Δηλαδή, οι εκπλήξεις που είχαν και το πώς μόλις τα είδα τα ονόματα και κατάλαβα όντως ποιοι είναι να παίξουν, πάγωσα λίγο, ρε φίλε. Θα σου πω ψέματα, πάγωσα λίγο, βοήθηκα το. Τι νομίζεις να μου... χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον παίχτη, ποια ονόματα σε έτσι ψηλοβοητσιάσαν το να μου τα δεις, ας πούμε. Φίλε... Ένα περίπου τα ίδια όλους μας. Σίγουρα. Άγω. Για τον Βίλερ είμαι σίγουρος. Δηλαδή, ναι, ξαναείπαμε και είπες στο εσύ και το και σε έμφαση και όλα ότι... Αμυντικά. Ενάν οκ. Και ήταν νομίζω. Ήταν πολλά οκ, αλλά φοβούμουν τώρα, φίλε. Δηλαδή ήταν επίσημος αγώνας. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορείς να παίξεις. Που και αμέσως έτσι πολυγάρπους στην άμυνα, ετρέμαν τα πόθηκια μου για λόγω του και δεν ξέρω αν θα ετρέμαν και τα δικά του. Μάγκας όμως το πίσω, ναι. Μάγκας. Στάθηκε για μένα αρκετά καλά. Έκαμε κανένα δυο λαθούθηκια. Αλφα μας εστοιχίσαν και βήτα εγώ να το δεχτώ για την ηλικία του. Πρώτων ευρωπαϊκών χρειάζεται τον η ομάδα και ήταν τζάμε. Οι πιο εμπειροί μας παίχτες μες στο γήπεδο έκαναν τα μεγαλύτερα λάθη. Άρα ο Πολυκάρπου και ο ίδιο και οχτώ να κάνουν. Δικαιούται. Εγώ είμαι happy που λέω. Ναι, συνεχίζουμε. Δεξιά. Τσεμπακ. Ναι. Τσεμπακ. Ρε φίλε. Φίλε, sorry. Παρέθεση. Ήμουν πας στην Κερκίδα, ρε φίλε. Η μια φάση είναι εύκαν παριστερά, εντάξει. Και πέφτει τάκλινο τσεμπακ μοντό. Και έβγαινε μια πολυλίστα σε εγώ. Ασχήρα δεν μ' αρέσει και εμπέρσι. Εγώ τα πρόβλημα χέρω εγώ έτσι να πω. Και μου κάνω μπράβο έτσι. Φίλε, πιστεύεις και γυρίσα σύνδε. Αμέσως σου πω 10, αλλά θα πάρω ψεύτης. Ένα σου πω 5-6 πλάσματα. Α, ωραία πάνω. Ο τσεμπακ. Λέω σου ρε μα, και εγώ θέλω να πεις καλά. Ρε, ήμουν φαν κλαμπ. Θωρώ το τσεμπακ. Καθάρισε το ρε φίλε. Και λέω γύρισε δε τον πάνω ρε. Γύρισε δε το ρε. Επίεν καλά πάρα πολλά. Ρε, για μένα, άκουμε. Άρεσε μου η δήλωση του εμένα μετά. Πάρα πολλά που μου άρεσε η δήλωση του. Για μένα ήταν ίσως MVP, τσίνο του μάτσου.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αμέν ήταν, ήταν με στους κοιό. Ναι, ήταν με στους... Που για μένα ήταν, συμφωνώ. Είμαι στους τρεις, με τον Μπέλετς και τον Κρέσπο. Κρέσπο, ρε φίλε, άκουσα από κάτι. Έρθα το λόγο του MVP, όχι γιατί δεν ήταν ο καλύτερος. Έπασαν την ομάδα μόνος του. Ναι. Μόνο που διάτασε τη γραμμή της άμυνας να ρισώσει, μα ήταν στρατιώτες ήταν. Ρε φίλε, λέω, Κρέσπο, ρε φίλε. Την κοινό που λαλούσαμε στην αρχή, μόλις τον έπιαμε. Θέλω έναν να κουμαντάρει και ως τέσσερις. Ακριβώς. Είναι η δουλειά του. Μπράβο. Ο Κρέσπο ακόμα ζει να δείξει. Ναι. Ο Κρέσπο έκανε προπόνηση πρώτα. Ναι. Καταλάβεις. Ναι. Ο Κρέσπο, ρε φίλε, βάσαν την άμυνα του ΠΑΟΚ κατά διαστημά τον τρόπο που εξεγίνει ο ΠΑΟΚ να γίνεται μεγάλος. Όχι ναι. Όταν ήταν μίτσις, ενώ μεγάλος ευρωπαϊκά. Ναι. Και ήταν ο Κρέσπο, ρε με... Ρε φίλε, ήταν αρχόντας για μένα το οποιοδήποτε... Ρε φίλε, στη φανέλα με τις εμφανίσεις, εγώ... Λαλό, Παναγιά μου, γάμα στη λαλό. Ρε φίλε, μου γίνει μόνο τα Ρε φίλε, λαλό, έβαλαν τον Σαρφό, τον Τάλσο και τον Πάνο, λαλό... Εντάξει, εμένα θυμίζει ο Μάριο Σέρτσο, ποθόρο. Φέρνει. Ελίον και ο Μουτάσο Σέρτσο, αλλά είναι ρατσιστικό θέμα εμφανίσεις. Εμουτάσο, εμουτάσα, δεν μου τι... Στο άγω σαν τίλο. Κρεμαστάρι. Ουλαρίς ακριβώς. Με θυμίζει μόνο γίνο, δεν ξέρω. Φέρνει μου. Στέλνω που έχω και να μπορεί με λέει, αφήσω και φαίλες. Και όσο τι εννοείτε. Μου να χάσετε ήδη. Τέλος πάντ. Λοιπόν, είπαμε, Μπέλετς, εντάξει, και που έπρεπε, ήταν ρε, φκένε την παγιά, είναι φουάσου. Ήταν να φκεί, ρε φίλε. Το λοιπόν, Κρέσπο είπαμε, Γουίλερ, Τσεμπάκ, ναι. Ο Τσεμπάκ, ο Πολυγάρ που είπαμε. Ναι, σωστό, sorry. Και ο Μπέλετς εδώ και πολλές οδηγίες. Βασικά η πεντάδα πίσω, οι τέσσερις της αμυνάς της Πορτάρης, ήταν γύρω που κρατάνε το μηδέ. Μπράβο. Γιατί το κέντρο δεν τους οδηγήσαν καθόλου. Καθόλου. Ήταν γύρω που έπρεπε και το κέντρο μπορεί να σου πει δυσχέρανε και το έργο τους. Ναι. Δηλαδή, γίνει η πάσα του Σόουζα πίσω. Ο Σόουζα έκαμε, εν ήταν ασχημός. Φίλε, σε δύο λεπτά, έκαμε κάτι εξαιρετικά καλό. Κάνε το σούμε στο πουλί, το σούμε και γίνος. Δεν έχω ιδέα. Και αμέσως μετά που το έκανε την πάσα πίσω, αψυχολογεί τον πράγιο Σόουζα. Ρε φίλε, μιλού για παιχτήν εμπειρό. Ναι. Έκαμε τώρα φίλε, και όχι μόνον τούτο. Ήταν μέτριος ως τσίντιο σημείο. Έκαμε γίνον το σούτ το απίστευτο. Έκαμε το λάθος. Και μετά εξαποτήσαμε πάσα. Επέσε, ναι. Νομίζω ήταν έλλειψη καθαρού μυαλού. Τι το πράγμα που κάνω Σόουζα. Γιατί σου κάτι, ακόμα και πέρσι που ήταν καλός, δεν έκαμε το πράγμα. Φίλε μου, κατάσταν που κάμε. Φίλε, αν δεν έφκανε τον Μπέλετς εν κερατρό, αν κάσει να ανοίξει πλάγια, δεν είμαστε στο Σύρι, ρε. Σίγουρα. Και μετά δεν έφκανε πάνω να είσαι ο Φαρίζης, θα σου σύρουν αλλό να στο τρίο. Ναι, στο transition. Εν έτσι που καταστεύουν τα παιχνίδια, ρε φίλε. Δόξα ο Θεόν. Εγλίδωσε μάτσο ο Μπέλετς. Ναι, ρε φίλε, ναι. Σε δύο περιπτώσεις ξεκάθαρα που λαλείς. Και το άσχημο λόγο ότι το κέντρο μας έλεγε καλά, η επίθεση ήταν αποκομμένη. Τέλεια. Εντάξει, ο Μάκλιτσα ήταν σε μια εβδομάδα με μια προπόνηση. Ναι, ναι. Αλλά... Ήταν ανέτοιμος. Εν τούτο καμπνάν πασάρα, αφού είναι μείνει από πόντα του. Εν τούτος ότι αν πιένε, δεν πιέζε σύνημα στο πουλί. Αλλά... Ρε φίλε, φάνηκε ανέτοιμος. Ήταν... Δηλαδή, εν έναν κομμάτι το έμπιανω την πάσα και το σέρβις που πρέπει ως επιθετικός για να βάλω τον κόλ και ένα άλλο κομμάτι το είμαι ανέτοιμος και 2% να βουρήσω ρε πιο πίσω, να πιέσω, να κάνω αφού μου θωρείς ότι δεν έρχεται από τσάν, έλα πιο πίσω ρε φίλε, κάτεβα πιο κάτω. Να κάνω σύνολο του διαβόλου πας τούτο. Αν και λέω, είπα στο ξανά, αν είναι προπονητής, ούτε προπονητής φυσικής κατάστασης. Φίλε, να πω είναι άποψη μας. Αλλά επειδή ήταν χωρίς προπονητής, με μπαλάξει αυτή να του είπα να με πιεστεί. Όπως θα κάνουμε μια υποτροπή και να μην έχουμε κάθε εντερφόρμα στο βασίπι. Εμπουλιώσει είναι όμως ρε. Ναι, αλλά αν κάθεσαι μια αυτομάρα φίλε και πάει και ευχαριστεί ένα εξεντάλεπτο φουλ πίεση, ναι, προβάθεις οτιδήποτε, τράβει, προβάθεις λάση, προβάθεις τράβει, μάθεις μια αυτομάρα εμπέζεις. Σωστά. Καταλείες, μπορεί να του λέγας τίποτε. Εγώ λέω σου κάνω σύγχρονο του διαβόλου να τον υπερασπιστώ. Φίλε, μαγάρι να είναι έτσι. Μαγάρι να είναι έτσι και σε μια αυτομάρα να έχει προβάθεις. Και χρωστά μας αν κολλάκι νομίζω, στο βασίπι. Εύκολο. Χρωστάτο ρε φίλε. Χρωστάτο ρε φίλε. Γιατί μιλούμε για έναν πλούσιο πάροχο συμβόλαιων που από εδώ ξέρουμε ποιαν είναι τα κοινό. Οι απαιτήσεις από το Μάγκλιτσα φέτος θα είναι τεράστιες. Ναι. Θα και πέρσι ήταν, αλλά πέρσι επειδήν υπήρχαν εκάλυψαν το Λιόκβιλ Ιταλία, οθοφόνησε μες στην ομάδα εψιλοξουλού πώς εντά. Ήρθεν πιο, ήρθεν ανέτοιμος, ναι. Ήρθεν με τραυματισμούς, ήρθεν με πράγματα. Φέτος είχαμε προετοιμασία. Δόθηκε το χρόνο που χρειάζεται. Εγώ έχω απαιτήσει φέτο που μάλλον. Φίλε, φέτο δεν θα είναι κανένα στο απειροπλήτο. Ούτε ο Φρόνη, ούτε ο Μάγκλιτσα. Φέτο είναι να κρυθούν. Φέτο είναι να κρυθούν όλοι. Και... Μπορώ να σου πω, φοβίζει με. Γιατί πέρσι ήταν πολλέ χρονιέ που δεν πήγαμε καλά.
Ναι, ψιλομουρμουρούσαμε μεταξύ μας. Αλλά μες στο γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, στο γήπεδο είναι τελευταίες αγωνιστικές, anyway. Αλλά που έβλεπα τον κόσμο, δεν υπήρχε την μουρμούρα, η επιπλέον πίεση. Και βοηθά την ομάδα το πράγμα. Πάρα πολύ. Φέτος όμως, ένα δύσκολα πράγματα, ρε φίλε. Φίλε, φέτος να κρυθούν πάρα πολύ. Πάμε πίσω στην εντεκάδα μας. Ναι. Είπαμε το κέντρο, ο Σόουζα μας άρεσε. Ο Σόουζα μου άρεσε... Μου άρεσε καθόλου, αλλά πάμε παρακατώ. Ο Ανταουσβίλη, πέμε τη γνώμη σου. Ακόμα σου πω κάτι. Εν περιμένω από ο Ανταουσβίλη να πιέζει μα πάνω κάποιο παιχνίδι. Ο Ανταουσβίλη είναι καθαρά για μένα για τη βρώμικη δουλειά. Ναι. Τούτον είναι κατανοητόν. Ο Ανταουσβίλη είναι παίχτης που καθαρίζει τις φάσεις μες στο κέντρο. Όμως, ρε φίλε, εκεί δεν μπορεί να κάνει κοτρότσα γυρίς να βγει μπάλα μπροστά. Να διάσεις μόνο πίσω. Και τρεις φορές έπρεπε να κάνει κοτρόλ εύκολες πάσες. Και αν είναι εντυμά πάνε και έναν τούτη ρε φίλε. Mm. Και κινδυνεύκαμε. Εκεί απέζει ρε φίλε σε το επίπεδο να θέλει να πεις ο Μίλου και να μην έχεις κοντρόλ. Όχι. Εν πολλά λίμα πάντου. Όντως το ότι χρειάζεται στη θέση εν γίνον το να καθαρίζει τις φάσεις του είναι η δουλειά του εξάρκου. Αλλά δεν μπορεί να ξέρεις τόσο λίμα πάντου. Κάθε πάσα σου να μπήσω, να μην μπορεί να δοκίσεις μια μπροστά. Και πίσω όσο ήταν καλός, ήταν τέγια δράμα η κατάσταση. Ναι, από, φίλε, κόπηκε η άμυνα, η επίθεση και το κέντρο. Δαλσιό, Σαρφό. Όταν σε πάει το Βελούνι, βάλαν τον εξτρέμα, μη χρόνο δεν μπορεί να έκαμε. Αφού φανταστείς πόσο ήταν έξω πανερά του, συνέχεια σύγκλινε και πέσαι πονάξιο. Ρε, γιατί αφού και αμέ μπορεί να παίξει. Καλές. Να πούμε μετά γίνω. Πέμε μου και ο Σαρφό. Φίλο Σαρφό, άρεσε μου, αλλά νίσαν τις βοήθειες, ρε φίλε. Δηλαδή, που τη στιγμή που ήταν εκτός, και ο Σόζα, και ο Νταουσβίλη, έκαμε πολύ παραπάνω box-to-box δουλειά από όσοι έπρεπε. Έπρεπε να κλέψει, να παλέψει που δεν ήταν. Είναι η δουλειά του. Και εγώ για μένα, το 60 λεπτό που έπαιξε, οι μάχες που έδωκε... Για ο Σαρφό που ξέρουμε, ήταν too much. Για και μένα, εγώ πιστεύω μπορώ να γι' αυτό μου εύκολε. Ναι. Διότι, εντάξει, δεν του άρεσε καθόλου. Τώρα να δείξει όμως το προσωπικό ήταν και πεισμόσι ή αν το πάρει έναν Κριστή. Ελπίζουμε να πεισμόσι, δηλαδή να δείξει... Εννοείται ελπίζουμε και ελπίζουμε να είναι ακόμα καλύτερος όταν έχει ένα σωστό κέντρο. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ρε φίλε, να μην μπορούμε να κρίνουμε παίχτες διότι είχαν άλλους γύρων τους που έπαιξαν καλά είτε διότι έπαιξαν σε λάθος θέσεις. Τούτον δεν είναι το από ελπίδα. Φίλε, ήταν οι τετράδες άμυνας και ήταν οι τριπλέτα μπροστά μας αφού μόνοι τους. Μέσα στο κέντρο δεν υπήρχε κάτι. Εν υπήρχε κάτι. Ρε φίλε, μα ούτε μπροστά αριστερά, ποιος ο... Ήταν ο Θεοδόρου, ο δεξιά ο Νταλσιο. Ρε φίλε, αριστερά ο Θεοδόρου. Επίσης ως παίξαν τίθεται για συγκλίνουν ο γαμός σουτ. Τίμια προσπάθεια υπό τις περιστάσεις. Αλλά μπορώ να κατσά κρίνω Θεοδόρου τώρα εγώ. Ο Θεοδόρου δεν φταίσε τίποτα. Εντά, στραβάραμε στα μάτια μας, αν φταίνε τον Θεοδόρου. Ναι ρε φίλε, είπαμε. Μπορώ να κρίνω τον Νταλσιο που έξε δεξί χαφ. Όχι. Και να πεις εσύ, είσαι και ο τρεις σημείο έχεις αριστερό χαφ. Όχι και δεξιά, κατάλαβες. Φίλε, ασπαθεί όμως, ούτε του κάτω πρώτο γύρω ψευθύνη. Προς το παρόν. Όχι. Προς το παρόν. Όχι. Ακούνται πολλά για πολλά καλή προετοιμασία. Άκουσα για πολλά καλή προετοιμασία. Δυνάμεις είχαν, εντάξει, εγκατάλειψαν τους λίγο το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά είναι λογικό, ρε φίλε. Το πρώτο σου επίσημο. Πρώτο σε σύγκριση, ναι. Τσιν είχα συνείδηθει και ο παιχνίδι που έβγαλε στα πόθια του. Πρωταθλήματος. Πρωταθλήματος. Τέλειωσε η προετοιμασία του, τα φιλικά του, τα πάντα. Είχαν παίχτες. Εμείς έπιαμε, ρε φίλε, με ο συμπάθιον Τίτσιρ. Χωρίς αριστερό χαφ. Χωρίς δεξιά. Όλο το κουβελούι και μέρες που μόλις είναι τον αναγκαστικά παίξιρ. Στο δεύτερο μικρόνο τον. Και φάνηκε μου ότι με το τάσπ που ξέρει κατά φορά τον παίχτη. Που το πρώτο που κάνει μπάλα και πάνω του ψιλοκαταλάβεις, τώρα ο Αγγελωτή, αλλά ψιλοκαταλάβεις αν κατέχει το σφαιρόν, φαίνεται μου ότι ξέρει μπάλα, τώρα το κατά πόσο είναι να μας σκίζει, το πόσο η δουλειά να κάνει, να φανεί σε θέμα χρόνο. Όντως, εν τω να σου πω, αν πάμε σε βάθος χρόνου. Μαρκίνιος, άρεσε μου λέω ρε φίλε, πολλά νωρίς, εννοείται, δηλαδή μιλούμε ο άνθρωπος... Ποιο μέρες ήρθε στην Κύπρο, ρε. Ποιο μέρες ήρθε στην Κύπρο, έπαιξαν τον Βουλγαρία να παίξει. Όχι ρε, μόνο που κάνεις το ταξίδι με Βραζιλία ρε, θες και πρέπει να ξεκουραστείς. Να φέρεις τον νου σου. Ναι, όχι να πάω έξι ραπά. Άρεσα μου, κάνα δυο τάσου, κάνα τριπλούα, κάνα εντάξει, τούτα μπορούμε να συγκόψουμε, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι τόσες ώρες που ζούμε Μοντάλσιο, αλλά φαίνεται καλό παίχτου, να δείξει.
Ευελπιστούμε ότι είναι να πάει καλά. Ναι. Όλοι θέλουμε να πάει καλά. Ναι, ναι, διότι είναι θέση κρίσιμη. Εσύ, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε. Μετά από το μάτς, για μένα ορούνται πολλά ερωτηματικά. Εντάξει. Αλφα, ο Ντιαβαρά. Μπορεί, ρε φίλε, να μην ξέρω τι γίνεται με τον παίχτη. Ο Ντιαβαρά, γιατί ήταν πας στην Κερκίδα. Που αρρωστήσε ο Εφραίμ, φίλε. Ευκάλαν τον Εφραίμ. Ο Εφραίμ αρρωστήσε. Έτσι, έτσι μας είπας, είμαστε... Ο Εφραίμ πέτασε. Την επόμενη μέρα, αν γύρτε. Ναι, ρε, ναι, προλάβαινε και έπαιρνε να φτιάξει αρνητικός. Κατάλαβες, δεν προλάβαινε να φύγει μια αποστολή, έφτιαξε θετικός. Μετά που φτιάξει αρνητικός, είστε μόνος του. Την ώρα που έφτιαξε θετικός, έφυγαν τον πιλί, ήθελα να τον Διαβαρά. Έτσι το κατάλαβα εγώ, δεν είχαμε επίσης ενημέρωση. Την ώρα που ήρθε ο Εφραίμ... Περίμενε, έφυγαν ποιον που την λίστα. Έφυγαν τον Εφραίμ, έφυγαν τον Διαβαρά. Μετά που στράφηκε ο Εφραίμ, έφυγαν τον Διαβαρά. Που την λίστα της, κατάλαβες. Τι να παίξει κανένας τώρα. Ναι, προτίμησε να βάλει ο Μαρκίνιος. Είμαι ο Εφραίμ, ρε φίλε, εν τούτο, εν το ίδιο πρόβλημα μου είσαι ο Μάγκλητς σαν τον καλά. Είχε μια αυτό να κάνει να προπονήσει ο Πάλης. Ενώ πιστεύω ότι αβαράμε τον μισή ώρα γιατί ήταν μου να καμεί. Ρε φίλε, προτιμώ έναν κουτσόν αριστερό χαφ παρά να βάλω δεξί χαφ, να βάλω whatever και να χαλάσω τις υπόλοιπες μου θέσεις. Δηλαδή, παρά να έχεις οποιοδήποτε άλλο βασικό για μένα, εγώ προτιμώ να παίξω τον Διαβαρά. Που για μένα, προσωπικά για μένα, είναι παίχτης βασικός στο ΑΠΟΕΛ. Ούτε δεύτερη επιλογή, είναι τρίτη επιλογή. Εντάξει. Εγώ, για μένα σίγουρα είναι βασικός στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά παρά να καταστρέψω έναν Θεοδόρου, έναν Ντάλσιο, έναν ό,τι να είναι άλλον, καλύτερα παίξω τον Διαβαρά, ρε φίλε. Και κάθεται κερκίδα. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Εφραίμ ήρθε. Δεν τον έβαλε. Δηλαδή. Δεν καλύτερα μέρκε. Ναι. Ο Έσελινγκ. Άγιον τον Κύπρο. Άγιον τον Κύπρο. Την ατυχία μα, Άγιον τον Κύπρο, μα ότι ήταν ο καρό. Ναι. Παθαίνει ότι ήταν ο καρό την ημέρα του μάτ. Εσύ δεν πήρε εδώ να χωθεί κάτι. Που το φτύν, εσύ δεν πήρε εδώ να χωθεί κάτι κορονοϊό. Ρε φίλε, μα. Αφήστε να κάνουμε διαβολή πίσω. Έχουμε ένα ξεκρούσμα, αδάρφιλε. Είμαι μαγούδι, ο Γασάς συμπακούεις, αγχώνεις ρε φίλε. Λέω, σου κολλήσει όλη την ομάδα και αλήθεια πράγμα σου, θα πάω κάμεις. Εν τους αδίκο. Μόλις έχει κορδί, ας πούμε, λέει μου, εμένα ο καρό, έχω πει ρετό, φύγε από τη δίρια. Ναι. Σε μια αυτόματα μπαιζόμα, πάμπους κολλήσει ούλους, δεν θα παίξω. Ναι. Καλά, με τον κορονοϊό ρε φίλε, πολλά και η UEFA ξεσκολλήσει όλα τα πράγματα, αν είσαι ως γελάσεις. Σίγουρα. Και ας πούμε κάτι, δεν είναι θέμα να γελάσεις. Δεν μπορεί να είσαι αθλητικό να παίξεις, ρε. Όχι. Πρώτα θα τραβά. Σε δεύτερο θα σχολήσει όλη την ομάδα. Δεν ήταν τον καλά που εμπήκε, ρε φίλε. Δεν ήταν τον καλά, ρε. Δεν ήταν τον καλά. Δεν μπορεί να κάνει τα σπριντάρισματά του. Είναι το ξεπέταγμα το πρώτα και τρία βήματα. Ήταν σκιά του αυτού. Φίλε, γιατί ήταν που σημαίνει το κοντίσιο είναι η προπονήση. Έχασε μια αυτόμα, όχι ένα μήνα, μια αυτόμα. Γι' αυτό που ο Μάγκλητσα έτσι. Ο Μάγκλητσα έχασε ένα χρόνο. Πριν έρθει στα πόλη. Και στα πόλη τώρα τελευταίο χρόνο έχασε 6 μήνες. Αυτό που φοβούμε εγώ. Ο Κφυριτάρι όμως είναι να γιάνει σαν μήνα. Είναι να γιάνει σαν μήνα. Κατά είναι που παρανοώ εγώ. Να έρθει ο Αύγουστο, τσαβουράφρος, είναι φωτικός 9 το Αύγουστο και ο Κφυριτάρι να γιάνει σκι. Ρε φίλε, ο Κφυριτάρι είναι και μεγάλος. Όχι ρε φίλε, μπορεί το πρόβλημα που είσαι να θέλει να χείριση και ότι έχουν το σώσουμε από θεραπεία. Είμαι φυσιοθεραπεία. Ρε φίλε, κάτι πάει στο αστράλο μου. Έτσι μας είπαν πέρσι. Ότι τα χάρη λαλείς και δύο μήνες που παίζω με προβλία στο αστραγαλόν. Ο Ιτζος ήταν ο Τσίνος ήταν ο Ντοσβίλιερ. Ντοσβίλι, εγώ να τον πω τούτος. Ο Ιτζος είχε πάθει θλάση τρίτου βαθμού, είπε ο Πεδεβίνος, που είναι η χειρότερη θλάση που μπορεί να πάθει στο ποδόσφαιρο και θέλει τρεις μήνες από θεραπεία. Και είπε ότι με το να το βάλουμε στην το τελευταίο μάτς που έπαιξε, έπαθαν υποτροπή. Τουλάχιστον έτσι είπε ο Πεδεβίνος. Για να φκεί να πει, σημαίνει εντάξει. Ναι, και πιστεύω τον. Πιστεύω τον, απλά. Δεν υπάρχει λόγο να ψέμα. Ναι, ναι. Τώρα, αν έχει πολλά το γάμο, δεν μπορεί να ξεχάσει. Βάζει θλάση, δεν νομίζω. Δεν τσεμπαλά. Αφού είναι να φκεί στη φορά, να φανεί γίνο ότι. Καλέ. Ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα πιθανόν να δει έναν πολλά διαφορετικό να μπορεί. Δεν ξέρω, εγώ χαροποιούμαι τουλάχιστον όμω ότι. Δεν με κοφτεί τόσο πολλά θα παίξει ο Φεράρι προς το πάνω. Ο Βίλερ ήταν καλός. Αμυντικά. Αμυντικά. Σου μου φύγει να μπροστά, δεν μπορεί να φύγει μπαχιά. Όχι. Φίλε, συμπαθώ είναι το Μιτσί. Αλλά ρε φίλε, το γάσο έβρε στη μάπα. Ρε φκάρτη ρε. Ας πούμε, φκάλε, θυκέλε και βάσο μπορτάρι. Εν πειραζεί. Φκάρτη. Μια πρέπει να φύγει καλή. Ναι. Και ο Μάκλα, αν έτοιμο, ξανέτοιμος, ενώ καρφώσει να μην ανέρθει.
Εν τούτη χάριζει. Μεν το φοβάσαι. Και έρχεται κλεισό αριστερό. Φκάρτε ρε με το δεξί ρε. Εγώ πάω ρε ζω από τους παρέντες μου 8x8 ρε. Και πάνε πάω στο αριστερό να είναι ευκάλλω και κουτσά στραβάνε να πάει και εγώ θέλω ρε. Εν πρώτη κατηγορία ρε φίλε. Εν πρώτη να πει ότι εν πρώτη ευκάλλω μου δεξί σέντρα. Εγίνεται. Εντάξει, συνήθως οι αριστεροπόες έχουν το θέμα. Οι δεξιοπόες παίζουν μάθηκο. Ναι. Οι αριστεροπόες είναι πιο δύσκολο. Εγώ ξέρεις δεν μου σκεφτούμε ότι αν ο Μαρκίνιος μας βγει στον παίχτη που θέλουμε να ελπίζουμε ναι. ότι είναι να βγει, θεωρώ ότι είναι έναν τύπου Νατέλ που θα στρέφεται. Ένας Βραζιλιάνος που παίξε όλη τη ζωή του στη Βραζιλία. Οι Βραζιλιάνοι, πίστεψε με, ένεκα κουπονιών, ναι, okay. εν στρέφονται πίσω να μαρκάρουν. Είναι μόνο επιθετικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο τους αφού. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο τους. Το αριστερό χάφε θα έρθει πίσω. Και για μένα δεν ξέρω αν θέλω να είναι τόσο επιθετικό γενή παίχτη όσο ο Φεράρι. Εντάξει, ένα πρέπει να προσαρμοσίσει την τακτική της ομάδας μου, δεν ξέρω αν θέλει. Όχι, σίγουρα, αλλά πίστεψε με πολλά δύσκολα να βάζεις έναν 25 να παίζει διαφορετικά. Βραζιλιάνο που είναι εξάφηκε από η χώρα του. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο Βίλερ, μπορεί ο Βίλερ, φίλε, να τον καλύψει ναι, σε τον το πλάνο. Να δείξει, εξαρτάται. Την ώρα που παίζω με τον Ακρίταν ή με την Καρμιώτη, σαν είτε με οτιδήποτε, να παίξω επίθεση ή τρώτες ή whatever, να φκεί ο Βίλερ, να παίξω όσο πιο επιθετικά μπορώ. Όλοι καλοί χρειάζονται, ρε φίλε. Εμένα, για μένα, μεταγραφάρα ο Τσεμπακ. Ναι. Ας σου φκεί ο Τσεμπακ και έχω... Και το Σουσίτς. Έχω και το Σουσίτς, να παίζεται πολύ competition για τη θέση, να παλεύκουν. Είναι πολλά υγιές πράγμα σε μια ομάδα αν έχω δύο παίκτες να παλεύκουν σε μια θέση. Εν τούτο που σου βάλετε άλλη φορά για τον καλά, γι' αυτό θέλω να φέρει ένα extreme jam, για να ξέρει τον καλύτερο μου, δεν παίζει σίγουρα. Υγιής ανταγωνισμός. Να παλεύκει για να γίνει καλύτερος από άλλον και σωστός γίνεται καλύτερος από εαυτόν του. Εμείς τούτο θέλουμε κάθε μέρα μας την καλύτερη από εαυτόν μας. Και σαν άνθρωποι και οι παίκτες μας σαν ποδοσφαιριστές. Λάθη κάνουμε όλοι. Και οι παίκτες μας έκαναν λάθη προχτές και λάθη να γίνονται. Καταλάβες. Όμως, να τα μητσάνουμε όσο και πολλά γίνεται, ας πούμε πάλι φάνηκα λίγο και σε αδυναμίες. Καταλάβες. Ίσως να βαστά το άγχος που απέρσι, που ήταν λίγο τρίπ και άμυνα, και γι' αυτό έπιανε μας μόνο μια στο πανικός, αλλά εντάξει, λάθη γίνονται. Και μπορεί να πεις που είναι μια μέρα στην άλλη να κάνεις όλη τα μήνα να έρθει τίποτε. Θεωρώ ότι είναι να στρώσει. Για μένα σημαντικό είναι η ομοιογένεια που πρέπει να έβρουσει. Έχει πολλούς παίχτες που μείναν από τα πέρσι. Φίλε, ξέρετε να πούμε αχώνει με. Εντάξει. Μες στο βάση πρέπει να ξεπαιδευτικά. Για μένα. Να έχεις τουλάχιστον 10.000 κόσμο. Δεν μπορείς να κάτσεις πίσω στο 0-0. Και γίνε μια κουτσίλη επισκαλίδα στο 1-70 και βούρα ισοφαρίσεις. Πρέπει να παίξεις, να τους βάλεις γκολ που το ημίχρονο για να χειριστείς το παιχνίδι. Για να κάνεις το πράγμα, πρέπει η ομάδα να μπει μέσα επιθετικά και είναι επιθετικό σύνολο. Όμως, αν γίνουν τις αλλαγές ούλες, ας πούμε να μπει, άξι με τον Καλάβησε που έρθει, να μπει και ο Μαρκίνιος, να μπει και ο Φεράρι, να μπει και ο Ντάρσιος στο κέντρο. Γιατί με λίγα λόγια, σε μια εβδομάδα κατεβαίνουμε με δύο ευρωπαϊκές εντεγάδες και πάλι η χημεία χάνεται. Ναι. Αλλά που είναι άλλοι, αν κατεβεί με Βίλερ πάλι, για να γίνει η χημεία και χάσουμε, να του πούμε, α, εδώ ρε, έβαλε το Φεράρι. Σαν και το Βίλερ και χάσαμε. Μπορούμε να μην φταίει ο Βίλερ. Κοίτα, εντζένω ότι έκαμε το Φεράρι το αξί να πήρω να μην τηγά, σίγουρα είναι καταρχάς. Αριστερόν πήγε μες στην κορυφή αντιγά, αντι Super League ρε φίλε. Αριστερόν μπακ καλύτερος. Ναι, σίγουρα ξέρει μπάλα, είναι τα λόγια, είπαμε. Και για να σε μπάξει μαρκάρεις. Θεωρώ ότι να το φκεί όπως και να παίξει, δηλαδή έναν πολλά διαφορετικό μάτς. Έναν πολλά διαφορετικό μάτς, να έχεις και διαφορετικές αλλαγές, να είσαι πιο έτοιμοι. Ήταν το πρώτο μάτς, το επίσημο. Και πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Κάθε μάτς, τούτοι να γίνονται καλύτεροι. Ναι, σίγουρα. Και σίγουρα να έχεις... Εγώ απλά θέλω να δω παίχτες να παίζουν στη θέση τους. Για μένα, το να αλλάξει έναν παίχτη που στη θέση του, ντρέει εγώ. Ας πούμε, ξαναλώσω. Εγώ προτιμούν τον Σταύρο τον Γεωργίου. Ποιος είναι αριστερά, μην ξέρεις. Ο Σταύρο και ο Γεωργίου είναι παιδί. Παίζει ο άλλος ο Χαραλάμπους. Που 17 χρόνια πρέπει, εσύνος. Ο Μητσίς Κοντουίς. Ο Γαβρίλ. Α, ο Γαβρίλ, ναι, ο Γαβρίλ. Ναι. Προτιμούν να δω Γαβρίλ αριστερό, χάφρο. Δεν το σκεφτήκα. Προτιμούν να δω Τζίνο. Δεν το σκεφτήκα, αν είναι το Μητσίρε, τώρα που το ράλεις, ρε.
Ο Πολυκάρπου γιατί να, να πιάνει θέση του center back. Ναι, πρέπει να λύσεις ευκαιρίες, δεν το συζητώ. Ήταν να μου βάλεις δηλαδή τον... Ήταν να βάλεις τον Πολυκάρπου, να βάλεις τον Ταοσβίλη center back. Όχι, εδώ είσαι ευκαιρία του Πολυκάρπου. Δεν το σκεφτήκα καν, ρε φίλε. Και πότε νόσο είσαι ευκαιρίες του. Είσαι ο Γαβρίλο, ρε φίλε. Κάθεσαι πας στον πάγκο. Έχει τέσσερις αριστερούς χαφ εκτός παιχνιδιού. Και εσύ σε βάλει πάλι. Μπορεί να σε βάλει. Και παίρνει έναν κάποιον που δεξιά. Τι ψυχολογία είναι πας στον πάγκο που κάθεσαι στο μάτσο. Ο Γαβρίλ δεν το σκέφτηκα. Να σου πω αλήθεια. Εγώ ξαναλέω και παντήσα λεπρίχτης είναι η προπονητής και μου ενόχλησε ένα ρε φίλε. Είμαι στο κέντρο δύο παίχτες που κάνουν το χειρό τους παιχνίδι. Ναι. Γιατί ο Σατσάς μένει στο 90. Γιατί δεν το βάλει ρε το Σατσά μου το 60. Εν και να κρίνω κάτω, δεν μου φταίει ο κάτος. Για να μην παρεξηγήσουν το 400 ότι τους εξήγησαν. Δεν μου φταίει ο κάτος. Ξέρω ότι ήταν εντεκάτα ανάγκης. Βέλε ο Σατσάς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει. Κι εγώ. Βάρτο ρε κουμπάρε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί απλά... πολλά καλύτερα τουλάχιστον που γίνει τους και ο Πεπέξ. Εν και όσο βάλεις κοφτή. Αφού, αλλά να πεις τον Σόλτς θα γίνει νομίζω λόγω εμπειρία. Δεν ξέρω, εν μπορεί να βάλει και να γίνει λάθος και χάσουν, να βάλει το Σατσάν και χάσαμε. Ξέρεις, μετά το... Μετά το Παναγέρι ήρθαν και ο Λουκουμάτζης. Μπράβο, κάτι που τούτα. Όμως ελιβήθηκα τώρα, έχεις δυο μέσους που κάνουν εντελώς, τελείως άσχημο παιχνίδι και βάλεις τον αλλαγή στο 90. Εγώ ας πούμε αλήθεια, έτσι μπορεί να πει κερκίδα με τις μπύρες μου, εγώ νομίζω δεν το άρεσε. Γιατί μόλις έγινε στο παιχνίδι, πρώτα είναι και μαπάν και αυτό να έχει οκροτήσει, ήταν κάπως... Όχι είναι ευριαμένος, δεν ήταν το κοπελούι, ήταν κάπως έτσι ψιούλα απαγοητευμένος. Τώρα γιατί με βάλε. Αφού δεν μπορώ, νιώθει ότι μπορεί ως ατσάς. Και θωρεί τους ρε φίλο ότι είναι τράβο. Είναι πολλά σχήμων πράγμα να θέλεις, να μπορείς και να τους θωρείς ότι δεν μπορούν. Θέλεις ρε φίλε, σχιστείς για την ομάδα ρε φίλε. Θέλεις. Να ματώσει φάιλο το ατσάς αν πήγες. Ναι, σαν ατσάς αν έμπαιρνε ήταν όσα κάσει. Να ματώσει φάιλο σίγουρα. Ήταν να κάνει το 100%. Του δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων, εγώ λαλώ σου με τον κόσμο στο κάσι πιο το άλλο παιχνίδι. Είναι διαφορετικά. Είναι πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το εννοείται. Πάρα πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Σκέφτομαι, μιλούν για μια ομάδα που έφερε κάπου κοντά στις 5.000, λίγο παραπάνω 5.000 και αναγκάσαν τον ιδιοκτήτη τους να κάνει ανάρτηση και να πει σας ευχαριστώ που έφερε τόσο κόσμο για πρώτη φορά. Άρα θέλω να πιστεύω ότι αν είμαστε, που για μένα, που παίρνω πετεπίνος 10.000, για μένα είναι πολλά επίκης ο πετεπίνος. Πάρα πολλά. Πρέπει να είμαστε μήνυμου 13.000. Σίγουρα. Μήνυμου. Αν το 13.000 και δεν ξέρω να σου βάλει από την πρώτη φάση, να χάσει ευκαιρία να τα πω ελ και να σηκωστεί ο γιος στο πόιν, εγώ πιστεύω να κερδίσει ο κόσμος. Ρε φίλε, είναι ένα μάτς... Γιατί έχουμε πιο ιδανό ζερού. Έχουμε και είναι ένα μάτς το οποίο ο κόσμος μπορεί να είναι όντως ο 12ος παίχτης. Δηλαδή, ειδικά με τούντες ομάδες, ρε φίλε, που είναι ξαναειδάς, είναι έτσι πράγματα, δεν έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις, να τους επηρεάσει πάρα πολλά ψυχολογικά να ακούν 13.000 να τραγουδούν. Πάρα πολλά. Μπορεί ο αποελίστας εμπράκτα να βοηθήσει την ομάδα του. Την πέμπτη που έρχεται. Και είπασαι τυχερή γιατί με την ομάδα παίζεται προκλήση στο ΚΑΣΥΠΗ. Τον επόμενο γύρο ναι. Παίζεται μπρόμα στο ΚΑΣΥΠΗ. Ναι. Καταλάβες. Εν τούτα που πρέπει να δούμε. Θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι είναι να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και με τους επόμενους πρώτα ο Θεός να περάσουμε είναι να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Είδες τι, τους αλλούς. Την ΑΕΚ ΟΗ, εν τρίτη που ήταν, ναι. Εντάξει, ήταν η μέρα από Βιέννα, άρχισα να κατεβώ από εκεί και γλύρω να πήγαινε σε βλεπάν και να λέει ψέματα, αλλά εν τους είδα ρε φίλε, εγκατεύηκα διαλυμένος. Είδες το παιχνίδι, πέμ μου ήταν λίγο. Ρε φίλε, είδα τους και θύμισε μου λίγο να πω, την αντροπή μου. Να πεις και αλήθεια ρε φίλε. Ρε φίλε, ήταν το καλούντο από Έλτσινο. Δηλαδή. Ρε φίλε, βρίσκα δογάρκα πράγματα η Μητρελαντή. Η Βράση, ναι. Ναι, η Βράση νομίζω δυο δογάρκα ευκαιρνά μόνοι τους κάτι αποκρούσεις, κάτι πράγματα. Okay, και δεν είχε διαφορετικό feedback εγώ, ξαφνιέσαι με τέτοια. Όχι, παίζει... Βάμε ότι σταθήκαν καλά για εκείνα, εντάξει. Ρε φίλε, επειδή ήταν... Και ένα αποτέλεσμα βασικά για εκείνα, γι' αυτό ναι. Που φάνηκε έτσι. Ναι, γι' αυτό μου φάνηκε έτσι, είδα... ότι πάνε και πρώτη τέρμα. Είδαμε... Α, προηγήθηκε. Προηγήθηκε, ναι. Λίγη ώρα. Όχι, ήταν στο 70, δεν κάνω λάθος. Οκ. Όχι, όχι, έχεις δίκιο, αφού πήγαν τα γκολ μετά το 80. Ναι. Ένα θύμα 75-80. Ναι, και μετά από 2 λεπτά ισοφαρισάν τους, που κεφαλιάν. Το μόνο που είδα,
που έξε την αθλητικά συνέχεια. Απλά είδα τον τίτλο ότι έκλαινε ο προπονητής της Μίτσιλαν, ότι είχα πενάρτη, είναι στο ναι, ναι, ναι. Είχαν όντως. Γιατί πριν, που ξαναπήγα και αρχίδανε, λίγο πριν, βάλε βίντεο και αρχίδανε ότι είχε μπορούσε να πει πιάρτη της ΑΕΚ. Ναι. Είδα το, εφάτσε πας στο πόδι του αμυντικού και μετά πας στο χέρι του. Φίλε, ήταν σοφιά μένα. Αν οι φίλοι ΑΕΚΤΙΕΣ, έθελα πιάρτη το πράγμα, να βάλουν το βίντεο στο ΑΣΥΠΗ, που την έπιαμε από την του χαμέ και ήταν έτσι παίχτη εδώ πάνω και λέει αν μας παίχτηκε που σώμα στο χέρι να καταλάβουν ότι είναι η δαπέναρτη. Mm. Δεν ξέρω. Όχι, σίγουρα. Ξέρω, ο πόλεμος είναι τεράστιος με VAR. Λοιπόν, εντάξει, ρε, και αν κάνουν πολλά καλό αποτελέσμα. Πολλά καλό. Αν θέλουν να περάσουν ένα πράγμα, θα βγουν σκάλα μες στο αρένα. Σίγουρα. Και ξέρεις τι μου άρεσε παραπάνω με την Midland. Δεν ήταν, είχαν μια πολλά καλή ποιότητα ρε φίλε, διαφυσβήτητα το πράγμα που τους εθόλουν τους παίχτες. Εφάνηκε καλύτερη μη ζηλά εννοείς. Πολλά ποιοτικοί παίχτες, εφαίνεται η ποιότητα στο κήπεδο. Αλλά εφάνηκε και ομοιογένεια. Και εν τούτον εθόλουν τους και σκεφτήκα το από έλτσο, αλλά αν έχεις 11 παίχτες που παίζουν 7, αλλά παίζουν 2 χρόνια μαζί, είναι άλλη ομάδα. Ρε, τα από έλπιες 8 ήταν η ίδια ομάδα που αποκλείστηκε που είχε τάφε το 2011. Μπράβο. Εμείνα μαζί ο Λίνδης και ο Μπράθλημα και πήγαν το 11-12 και πήγαν. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα κομμάτια που υποτιμούν πάρα πολύ και από ελίστες και η διοίκηση είναι το θέμα της ομοιογένειας. Μεγάλη κουβέντα ρε φίλε. Το να ξέρω πού είναι ο άλλος με κλειστά μάτια, ναι, μεγάλη κουβέντα. Ναι, ρε φίλε. Εθώρουν τους ρε φίλε κάτι αυτοματισμούς που ευκάλλαν, διότι ξέραντες κινήσεις ρε φίλε, ξέραντες. Εν όπως στην Κύπρο, που κάθε ομάδα στην Κύπρο έφυγε κάμνη που 10 μεταγραφές κάθε αγωνιστική σεζόν και 4 το Γενάρη. Εμείς κάνουμε. Δεν κάνουμε όλοι. Εντάξει. Εμείς κάνουμε το στάνταρ, ακολουθούν και άλλοι μερικές φορές. Ναι. Ναι, που λάλλεις. Οκ, ρε φίλε. Άξε, να φανεί στην νεκροψία που λάλλουμε τώρα, την τριάχτη μου ζωή. Νομίζω, ναι. Anyway, όποτε παίζεις ζωή, μέσα στην αρένα, αν δεν καταφέρουν έτσι παιχνίδι να γεμώσουν την αρένα, πώς κάνω. Αν κερδίσουν, παίζουν Μπενφίκα, να αποκλειστούν, παίζουν Παρτιζάν. Ναι. Κάτι έτσι. Εντάξει, δεν σίγουρα θέλει να προκριθεί, ό,τι γίνει η Μπενφίκα. Σίγουρα. Εντάξει, είναι όλοι μπελάρες τώρα. Λοιπόν, είδα όμως. Γουστάρης. Ναι, είδα τον Άρη. Η αλήθεια είναι η ώρα που έχω τις δουλειές μου, τους γιούες μου, ξέρω εγώ. Στο 30-35 κάτσα να δω. Φίλε, 15 λεπτά το πρώτο ημίχρονο. Και 45 ο δεύτερον, συν 6 τα υστερήσεις. Κάτι παραπάνω από μια ώρα τέλος πάντων, εγώ δεν είδα καλή φάση στην Έψη. Έπνιξε εντούς ο Άρης. Έπαιξε μα πάραν ο Άρης. Και εγώ σκέφτομαι. Αν από αρχίσω να χωνούμε να με. Να είσαι σας υπερβολικός, εγώ ξέρεις τι με πιάνει λίγο παραπονό. Εθώρον τους, και ήταν μοτοράκια. Και τώρα είχαμε το, το Αποέλ γιατί δεν είναι έτοιμο στο πρώτο ευρωπαϊκό όπως τούτους. Να σου πω κάτι. Εγώ τσινών, που εύκολα απελούν το Άρης και όνει. Επειδή ο Άρης, κακά τα ψέματα, είναι μια συμπαθής ομάδα για όλο το φιλάθρον κοινό. Επειδή εντάξει, ποτέ ήταν τώρα να ξεκινήσει ο κόντερ μου Άρη. Μου να ξεκινήσει αδερνή με άλλους και ξέρω εγώ, και να λες πάει ο Αριανή ή έτσι άλλος. Τόσο αν τρόποι πιένουν κάτω και δουν, έτσι σε κόφτε. Φίλε, εντάξει, είσαι συμπαθής διότι έχουμε κόσμο να βγει κανένα. Ακριβώς, ακριβώς. Να βγει κανένα στο μήν πάνταν του Άρη, φίλε. Να σου πω. Εθιάβαζα κάπου γιατί είχε και κατέβαζα κάποιες ειδήσεις για να θυμάζομαι στο αεροπλάνο και έλεγαν ότι κρίμα ο Άρης γιατί ο Μονέ Πακέ, ένας παίχτης που είπαμε πέρσι που ξέραμε ποιος είναι, τραυματίστηκε είπα πέρσι και δυστυχώς λαλή είναι τραυματίας στο Παμπίγα. Φίλε, τούτος ο Γκομής και ο Μαγιαμπέλ, να μου λέγανε, ο Μαγιαμπέλ, ακού τον Άρη του χρόνου είναι τα φτερά έτσι, Γκομής. Μαγιαμπέλα ήταν τους όλοι προχτές. Δεν νομίζω να αξιάσαν τα που κάναν προχτές. Μόνο είπα εκεί που πέρσι και παμπήκα. Ρε, πίσω, καζού. Πράβα στον εντεκάραν η αμυντική του άλλου ομάδιος πιάσει. Μα είναι τα πράγματα είναι ρε. Ναι, πιστεύτε ρε. Και εν και μόνο κοινοί που τις συρνούν μπροστά και να νουσί. Φίλε, παίζουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Γλίωρο ποδόσφαιρο τεχνικό, ξέρουν μπάλα. Και ας πω και κάτι. Δε διάρκεια. Ρε φίλε, για 90 λεπτά. Δεν δηλαδή, πνίξαν μια φορά, αν τρέπει στο δυο φορές, μπορείς να γαμνήσεις 90 λεπτά. Όχι, δύσκολο να αντέξεις. Θέλει φυσική κατάσταση ναι, του άλλου κόσμου, να μπορείς να ακολουθήσεις την ομάδα. Μα και μόνο του τώρα. Σκέφτου να τον αντέχει ως το 60
Και στο 60 θα βγάλει τους κοιο, βάλει τους άλλους κοιο. Μα πότε να μοιάζεις. Άμα αν υπήρξε κουράσεις στο Παμπίκα, ρε Παμπίκα θα μείνει στο 85 που ήταν κουρασμένος και έφυγε όμως την Αζίνα. Όχι να μπεις στο 60 ξεκουράστος. Φίλε, να... Τα μείω Θεοδόρου, εμάς έβαλαμε το ξεκουράστο και χάνναν τον. Καταλάβες δεν μπρο. Όχι ρε φίλε, τέσσερα εξτρέμ, για μέσα σου ως άλλους ούλους. Ο Άρης έχει ομάδα Μοντέλο και ο κύριος Πιλεύσκι, το όνομα του. Εγώ είμαι βουτζίνους, τους τυπικαλ Κυπρέους, που όταν έφαν την ήταν ο Γιάζος και θυκιόξαν τον. Άρχισε μιλούμε για τον Άρη, δεν είχε λάθος, δεν κουμπάρει. Εμείς είμαστε πρώτα απλά από σφαιρικό podcast, σίγουρα το αποέλα, αλλά... Και φέραν τον Λευκορώσος, δεν είχε ο Λευκορώσος. Λόγω και πάτε ρε, έφαν τον Γιάζο να φέρουν τον δικό τους. Ο τυπικαλ ο Κυπρέος, ο κομπλεξικός, ο είμαι, όλα είμαι. Τι είναι ο παίχτης ο Μπράουν, ο Γιάσος δεν τον εθώ ρε. Γιατί ο Γιάσος δεν έπαιζε. Όχι. Ρε φίλε, μαντά παίχτης είναι μέσα στο κέντρο. Πολλά καλός παίχτης. Ρε φίλε, ρε σταματά επιθέσεις. Φκάλλει ο μάνα μπροστά. Αντοχές αμέτρητες. Δεν τον έθελες αντί ο Νταουσβίλε ρε φίλε. Ήθελα να τον αντί του Μπέλετς. Έτσι μαντά παίχτης είναι ρε. Ήταν που κάνει ρε φίλε. Μπράβο του. 25 χρόνων εγκλέζος. Και η αλήθεια λέγεται Βρετανός με στην Κύπρο. Πολλά λεφκιά. Πολλά λεφκιά. Ο άλλος Βρετανός ενώ Σκοτσέζι, Εγγλέζι. Κάτι Τάρπισσα και αρκετή χέρι ήταν. Ο Τάρπισσα ευκήκε. Σε όνομα μου είσαι ο Τάρπισσα. Ο Τάρπισσα του Ολυμπιακού. Ναι, μα ο Τάρπισσα με στην Κύπρο πάνε και να μην δέρμα. Εν στην ομάδα βάλει 27, 25, 20, τη σεζόν νομίζω κάτι. Μιλούν για μεγάλους αριθμούς. Ο Γκάρνερ είδες τον, πριν τα πάει του, εντάξει, γουστάρουμε τον. Πάρα πολύ. Εγώ έχω τον ωραίο ρε, στη ψυχή μου. Έτσι όλες άλλο. Ρε φίλε, ο Μπράουν, ρε φίλε, Μόρκαν Μπράουν που είναι. Ναι. Ρε φίλε, μπράβο του Σπιλεύσκι, γιατί και έπαιζε Μόρκαν Μπράουν, έπαιζε ένας του Άρη που ήταν πιο μεγάλος στην ηλικία, αλλά ήταν το όνομα. Ναι. Δηλαδή, θέλει, θέλει, για να τον ευκάλεις πόξο, έλα πόξο, έπαιζε. Ρε φίλε, εγώ διαρέσκομαι οι παίχτες του κέντρου, να τους παρακολουθώ. Ρε φίλε, για να μπορείς να κάνεις έτσι πράγμα σε προσωπικότητα. Δεν μπορείς να πεις του ονόματος κάτσε. Πράγμα σε προσωπικότητα. Είναι εξαιρετικός παίχτης. Λέω το και έφτασες ο Λέω και πιστεύω αν και άρεσε να γίνει λεφτά ένα και πολλά λεφτά είναι το κομμάτι του. 25 χρόνια ρε φίλε. Ναι, πολλά εξέλιξη. Μιλούμε σαν πως και αν 35 χρόνια και όμως προπαίχτης της ομάδας και πας μείνει μετά πάνω του και ένας κομμάτι 25 χρόνια ας πούμε. Ευχαριστώ τον καπέλο. Για μένα ο Άρης έχει μετά τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Έχει τον κορυφαίο τραυματισμό πριν να τραυματιστεί ο Φαμπιάνο ήταν καλύτερος για μένα. Μετά που τραυματιστεί ο Φαμπιάνο, πέρσι ποιος είναι τώρα του Βαν Άλβες. Ο Άλβες. Ήταν πρόσινος, ναι, ο Βαν Άλβες. Για μένα είναι εξαιρετικός. Έχει Γκαζού. Ο Ντελμύρο μιλούμε για τάγκς. Είναι πολύ μαπάτο αλλά τάγκς. Έχει συμπαγή να μην άρφει. Έχει έναν κέντρο που ο Μπράουν κάνει ό,τι θέλει και έχει βοήθειες γύρω του. Έχει τέσσερα κανόνια εξτρέμ. Και σκέφτου, ο Βελός Φάτσης είναι ένας αντών, που άδωνα νικός πιπερώνα. Ο Μάριο... Φάτσης είναι πέρσι ο ψυχίας τους πέρσι ρε. Δεν βάλε μας το μάστο, κάνε μας στον ένα στο σύγκια. Ήταν μεγάλος ρε. Ο Μάριο Στεπίσκι πόνε. Ο Στεπίνσκι. Δεν τον ήταν μες στο... Ήταν τα νικός πιπερώνα πέρσι, αλλά πάθει χειάς τους. Μπορεί να τον ανεώσασαι. Έλα Γιάννη και εκείνος. Δεν νομίζω να είναι σαν έτσι παίχτη. Στεπίνσκι είναι ο πιο μεγάλος σε βάλιου παίχτης που ήρθε στην Κύπρο. Αφού είναι παθηχίας τους, μπορεί και εκείνος να δεχτεί άλλο χρόνο να μην στον Άρη να κάνει το restart του. Χιάς του πάθε ρε παιδί. Να σου είναι ασχήμο. Αλλά σε αν παίχτη είναι η καριέρα του. Ναι. Αλλά στην καριέρα σου. Τα με αλμίδα ήταν να ξεκινήσει να πιένει πάνω πάνω και παθηχίας τους και κατάληξε στην Κύπρο. Ήταν ο σούπερ στάζει Δανία και στην Κύπρο. Έτσι είναι, δυστυχώς. Παίχτες και παίχτες καταστραφήκαμε το πράγμα. Anyway, respect στον Άρη. Για μένα είναι πολλά συμπαθής ομάδα. Respect. Εύχομαι τα καλύτερα. Μόνο εκτός που εναντίον μας. Να συνταθεί να μας δένει ο Άρης. Φίλε, μιλούμε... Εντάξει, συμπαθώ είναι τον Άρη. Εγώ με καφρός, εγώ το λέω πέντε, αλλά... Μιλούμε για την Ευρώπη, ρε φίλε, καθαρά. Και έτσι όσον είδα τον Άρη, βγει ο Άρης λεφτά βαστά anyway. Και καλύτερα να μπει η Ευρώπη, καλύτερα να μπει για να έχει βάλει φορτουνό πρόγραμμα. Και τούτο όλοι ακούσουμε όλοι μεγάλοι. Γιατί ο Άρης με τις ομάδες που είχε μείνει πει Ευρώπη και παίζει μόνο προάθλημα να δυσκολευτούν πάρα πολύ και κάποιος να πρέπει να κοιμήν εξάδα. Ρε φίλε, η μάχη της εξάδας φέτος... Φετσάρι ο Άρης.
Φοβάμαι το να μαθιάσουμε, ρε πέλε, γιατί... Είδαμε ένα μάτσο, άκου. Είδαμε ένα μάτσο. Σκέφτομαι στο πρώτο μάτσο μετά την προετοιμασία να είσαι έτσι. Εντάξει, αλλά μιλούμε για την Νεύτσι με 9,5 εκατομμύρια budget. Μόνο 9,5 τα γέρημα. Εντάξει, στη... οι πρώτοι 7 της Κύπρου έχουν πάνω από 10. Έχουμε εμείς ο Απόλλωνας, η Ομόνια... Έστειλα τη φωτογραφία, έστειλα τη φωτογραφία... Έτσι είναι που είναι η αξία, ρε. Είναι η αξία, τον παιχτών. Α, νοήθει η αξία, αξία. Ναι. Α, η Νεύτσι σε 9,5 εκατομμύρια αξία, παιχτών. Βεβαίως. Αξία, νόμιν budget. Είναι η Μπενίξα, η Νεύτσι στην Κύπρο. Εντάξει, okay. Και είναι η Νεύτσι που είναι μαζί μας. Anyway. Ήταν μας μογούπεγε, μα δεν μου τα θυμίζεις. Ήταν μογούπεγε που η Σαλαμίνα. Δεν μου τα θυμίζεις. Έφκαλε σένα να φάνε το γιο της. Εβάφτιζε μας Κύπρον Ευρώπη και ο Σουπέχτης. Ήταν ο Κλουγκόσκι, θα ήταν το κάνει το Κλουγκόσκι. Μα έκανε το με το δισκοπάθεια, ρε φίλε. Και ο Καναδός, μα έκανε, τι αχρίστος παίχτης, ρε φίλε. Μα έκανε ο Τσεμπάκ, ενώ ο Μαραντώνα δίπλα του. Πάλε, άλλα, λίστο, το πιστεύω, κάνουν καλό ο Τσεμπάκ, ρε. Και πιάσουν τα επάνω, Τσεμπάκ. Κάμε μια ψυχολογία, μα έχουν ως πορέ, μα και εγώ θέλω να παίζει καλά ρε. Το πρώτο επεισόδιο ρε, και εδηλώσαμε τώρα, μην μιλήσουμε για ό,τι Τσεμπάκ φέτος. Εδηλώσαμε το πρώτο επεισόδιο. Φίλε, εγώ σήλα μου, τώρα μου πληκευτώ με ένα τσίπα. Επήρε το προσωπικά, μανγιά του, μανγιά του και μακάρι να με βγάλει ψεύτη και τώρα άρκεψε να μου δείχνει γιατί λίον, όχι πολλά, γιατί είσαι θέση στην πρώην κατορία της Τουρκίας, λίον όμως, ακόμα μου αποδείξε. Ναι. Αλλά συνεχίζει έτσι. Δεν έκαμε ούτε λαφκά. Όχι. Ήταν μαχητικός, αλλά δεν έκαμε... Λάβει να φέρει ο Σόουζα κάρτα. Ακριβώς όταν έκαμε μάχη, πότε να φέρει κάρτα. Εντάξει, έχει ο Κυπρός που... Που λες. Ό,τι ήθελε. Νομίζω αυτά ρε πάνω μου, δηλαδή να... Ναι, εντάξει. Είπαμε, τα... Το παιδί μου στις οτιγέτ να επικοινωνήσω εγώ μαζί του, να μου δω και τα στοιχεία του. Και να τα προωθήσω όχι που πρέπει να πιω στις ζωτίες του σε καλή μεριά, φιλούι μου. Είδα έτσι ένα κομιτσίν, φαντάζομαι ότι δυσκολεύκες να βρεις τα λεφτά. Και να το λυγίνει και πιο ακριβή νομίζω που είναι το νότια, ναι. Πολλά, ναι, ναι, ναι. Δόξω Θεόν, ο φίλος μου ο Sneak the Hustla. Sneak the Hustla. Sneak the Hustla, αμέ. Πριν ένα πρώτο του κύλο. Να χαρά, να χαρά. Ελπίζω να τα πούμε όλοι γασιμπή την Πέμπτη. Αν και το podcast βλέπουν το και από άλλες ομάδες, θέλω να κάνω μια εκκλήση στους αποελίστες, γιατί βλέπουμε έναν πρωτοφανή πόλεμο να εξελίσσεται πάλι μετά την δημοσκόπηση της πλάκας. Ξαπολά τους καναπές. Και εμένα να αρέσκει μου να κάνω σούβλα νέσου, να πίνω μπίρες και να θέλω η μάπα. Έτσι κάνουν τα αρέσκει. Όχι. Αρέσκει μου να θέλω τσάπιος λίγες όμως. Άλλες ομάδες. Αν παίζει τα αποέλ, και ειδικά τώρα που έχετε ανάγκη η ομάδα, βάρτε η μορτοκαλιά σας, βάρτε η σαρπούα σας, ρε πιάστε τα μωρά σας, βάρτε στο σκουλούτσι και έλατε κοντά και η ομάδα θέλει βοήθεια. Έχει και ποιότητα η ομάδα, να τους κουντήσουμε ενός παρίσιο μέσα στο λεμό να γιώνουμε. Μπράβο. Και είναι εσύ, θα ξαναπώ, επειδή που μίλησα στην Βουλγαρία, έκανα λάθος, ρίφκω αεροπλάνο και βαλένει σταματώ, αρκέψα για διπλά και που τούτα θα ξαναπώ τίποτε. Να έρθει από την ομάδα, η ομάδα ξέρει τον τρόπο, σαν χρόνο είμαι δυνατή. Φίλε, να πρέπει να πάμε και πρέπει, αν μπορούμε έστω στο 1% να βοηθήσουμε, το ΑΠΟΕΛ να βοηθήσουμε. Όσο μπορεί ο καθένας. Τούτον είναι. Ο καθένας πως τον τούρε, κομπάρε. Ναι. Εμείς που είναι κερκίδα, είναι άλλοι παλού. Ναι. Ότι μπορεί ο καθένας. Ναι. Και έχει κανένα μονιάδι που πιάνει ο μάιντου σαν εμένα, ας πει ότι είναι πολλά καλή ομάδα για άλλοι. Ρε, θα με εμφανιστήκασαι μες στο γήπεδο μες, σάρπες της Ομόνιας και της Μπότεφ. Α, είδα τον κοινό, να πω ότι έπαθα μόνιμος κάτοικος πολύ. Εντάξει ρε, κουμπάρε. Ακόμα σου πω κάτι. Εγώ είμαι ίσιος, ξέρετε με. Αν ήταν άλλη περίπτωση, ήταν να πω πολλά για συγκεκριμένο. Όμως επειδή θυμούμε σάρπες του ΑΠΟΕΛ στο Ομόνια Manchester City, θα να μου χαρίζω και μου. Εδώ συνεχίζω. Υπάρχουν ανθρώποι που είναι τόσο φωνατισμένοι και σκεφάτες. Ο άνθρωπος πήγε, έκαμε κάποια άλλα λάθη ο συγκεκριμένος, εν με ενδιαφέρει, δεν θα ασχοληθώ μαζί του, θα μην ασχολούμαι με άλλο τσάκι, θα ασχοληθώ με εκείνο στην Βουλγαρία. Μας ενδιαφέρει. Εμείς πάμε να σύρουμε μπόξο. Τα του οίκου μας πρώτα φίλε. Να δούμε την πάρτιν τη δική μου, έτσι στερα ως άλλους. Λοιπόν, να δούμε τι στο γήπεδο. Όμως είναι στο γήπεδο, φίλε.